Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλησπέρα εδώ, ασπρομαυτήσεις στον Λίμπερο 107,4. Είναι ότι μπήκαμε με το δεξί, εντάξει, άμα δεν κάνεις και ένα σαρδάμ δεν γίνεται, δεν θα πάει καλά το θέμα. Θα είμαστε εδώ πέρα για τις υπόλοιπες 2 ώρες, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10. Στέλιος Παπαντονίου είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Καβαδίας είναι ο άρχοντας της κονσόλας, ο άνθρωπος ο οποίος μας βοηθάει για να βγαίνουμε στον αέρα. Και φυσικά έχουμε δίπλα δύο φίλους ακροατές, τους δύο Χριστάδες εδώ πέρα, οποίοι ο ένας κάνει την δεύτερη του συμμετοχή εδώ στο Ραδιομέγαρο. Στο Ραδιομέγαρο εδώ του Λίμπερο 107,4, ο οποίος μόλις μπήκε εδώ έκανε και μια έτσι, πήγε ταμείο. Μεγάλη Μπενφίκα. Έτσι, μεγάλη Μπενφίκα. Θα τα λέμε αυτά. Η οποία χάνει ακόμα. Ναι, εντάξει, αλλά πήγε ταμείο. Έβαλε αυτό μετράει. Ναι. Αυτό μετράει. Έχουμε κέρασμα, αυτό μετράει. Οπότε κερνάς. Κερνάω. Οπότε κερνάς, εντάξει. Το είπες στον αέρα. Πού θα μας πας? Μετά, αυτά είναι πριβέ. Α, εντάξει, είναι πριβέ. Δεν κάνει. Φυσικά έχουμε και τον άλλον Χρήστο εδώ, ο οποίος έχει συμμετοχή νούμερο 3. Άμα νούμερο 3. Νούμερο 3. Έχει, φοράς περιβραχιόνιο δηλαδή. Με λίγα σχεδόν, λόγια. Σχεδόν. Τι σχεδόν, ρε φίλε, είσαι... έχει πιο πολλές συμμετοχές. Είμαι πιο παλιός, ναι, εντάξει. Φοράς περιβραχιόνιο, δηλαδή δεν είσαι τέτοιο, είσαι ο κάπτεν εδώ πέρα. Οπότε, όπως καταλάβατε, εδώ με τους δύο Χριστάδες θα πάμε έως και τις 12 για να μιλήσουμε και να σχολιάσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα που υπάρχει, τόσο εντός της χώρας και της Θεσσαλονίκης, όσο και του εξωτερικού, καθώς έχει Champions League και ημιτελικούς φωτιά, φυσικά με Liverpool και Real Madrid να παίρνουν προβάδισμα στα δύο παιχνίδια. Έχουμε Super League, η οποία έχει αύριο την 21η αγωνιστική και προτελευταία αγωνιστική. Φυσικά θα τα δούμε και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά εδώ. Να πούμε ότι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας για αρχή είναι μόνο με SMS, πληκτρολογείτε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Πριν όμως πάμε στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, πριν ξετυλίξουμε όλο το κουβάρι το οποίο υπάρχει αυτή την εβδομάδα και στην επικαιρότητα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό tour από τα γήπεδα της Ευρώπης και πάμε να ξεκινήσουμε από την Αγγλία, από την Premier League, όπου και εκεί είχαμε αγωνιστική δράση, και πάμε να ξεκινήσουμε από τα παιχνίδια. Liverpool Stoke 0-0. Liverpool σήμερα σε απογοήτευσε, φίλε μου. Η Λίβερπουλ, εντάξει, σήμερα είναι η κλασική Λίβερπουλ αυτή. Αυτή είναι η κλασική Λίβερπουλ, η οποία θα ρίξει 5 γκολ στη Ρώμα. Θα φέρει 0-0 με τη Στόουκ. Κλασική Λίβερπουλ. Η οποία είναι και προτελευταία, έτσι. Ναι, η τελευταία. Ναι. Να τα λέμε αυτά όμως, σφαγή της Λίβερπουλ. Γιατί λένε διάφοροι. Καθαρό πέναλτι στο τελείωμα, δηλαδή στο 88-89 περίπου. Σε χέρι, απλωμένο χέρι του αμυντικού της Στόουκ μέσα στην περιοχή δεν δίνεται. Μάλιστα. Χάθηκε η ευκαιρία να σπάσει από σήμερα το ρεκόρ ο Σαλάχ. Ο Σαλάχ ένα γκολ θέλει για ένα να είναι. Θέλει, ναι. Ο επιθετικός με τα περισσότερα γκολ. Ο επιθετικός με τα περισσότερα γκολ μέσα σε μια χρονιά στην Premier League για να ξεπεράσει Σίρερ, Κριστιάνο Ρονάλντο και Σουάρες. Σουάρες, εντάξει, πρώην δικό σας παιδί. Δικός μας. Συνεχίζουμε. Crystal Palace Leicester 5-0. Τι έγινε, η Leicester τόσο πολύ σε διάλυση πάει. Η Leicester πετάει αετό τελευταίες αγωνιστικές στο μέσο της βαθμολογίας. Αυτά. Έχουμε τον άνθρωπο της Αγγλίας, όπως καταλαβαίνετε, δίπλα, οπότε τον ακούμε σαν δάσκαλο. Λοιπόν, Burnley Brighton 0-0, Newcastle West Brom 0-1, Southampton Bournemouth 2-1, Huddersfield Everton 0-2 και Swansea Chelsea 0-1. Συνεχίζουμε με Γαλλία, εκεί έχουμε 6 παιχνίδια, το Lyon Nantes 2-0 είναι τελικό. Τα υπόλοιπα τα οποία θα σας πω είναι σε εξέλιξη. Lille Metz 2-1 στο 57. Μονακό Amiens 0-0. Bordeaux Dijon στο 57 και αυτό 1-1. Στρασβούργο Nice 1-0. Και Troyes Caen 2-1. Συνεχίζουμε με Γερμανία και Bundesliga. Wolfsburg Αμβούργο 1-3. Τελικά είναι όλα αυτά τα οποία θα σας πω. Μπάγκερν Μονάχου Άντραχτ Φραγκφούρτης 4-1, Σάλκε Γκλάντμπαχ 1-1, Φράιμπουργκ Κολονία 3-2, Χέρτα Βερολίνου Άουσμπουργκ 2-2, Μπάγκερν Λεβερκούζεν Στουτγκάρδη 0-1.
Και πάμε και στην Ισπανία και είχαμε άλλα τέσσερα παιχνίδια σε... Πώς λένε, όχι, δεν είναι σε εξέλιξη τα τέσσερα παιχνίδια, τελικά. Ένα παιχνίδι έχουμε σε εξέλιξη εδώ, που βρίσκεται στο 31ο λεπτό. Αυτό ανάμεσα στην Βιγιαρεάλ και στην Θέλτα, όπου οι γηπεδούχοι κερδίζουν 1-0. Πάμε να δούμε τα τελικά. Εσπανιόλ Las Palmas 1-1, Sociedad Athletico Bilbao 3-1, Real Madridis Leganés 2-1. Και ολοκληρώνουμε το tour στα ευρωπαϊκά γήπεδα με τα δύο παιχνίδια που έχουμε στην Ιταλία. Το Ρώμα Κιέβο 4-1, με την Ρώμα να παίζει με 10 παίκτες. Και μια Ρώμα η οποία μεσοβδόμαδα γνώρισε την ήττα από την Λίβερπουλ για τους ημιτελικούς του Champions League. Και η Ίντερ με τη Γιουβέντους στο ντέρμπι της Ιταλίας 0-1 στο 28ο λεπτό. Αυτό είναι το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε και την αγωνιστική η οποία έρχεται στην Super League. Φυσικά είναι η 29η αγωνιστική, προτελευταία αγωνιστική για αυτό το πρωτάθλημα. Όλα τα παιχνίδια είναι αύριο στις 7. Πάμε να δούμε λίγο τα παιχνίδια τα οποία έχουμε. Ξάνθη Λάρισα, Κέρκυρα ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης Απόλλων Σμύρνης, Λαμία ΠΑΣ Γιάννενα, Λεβαδιακός Ατρόμητος, Ολυμπιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Πλατανιάς Πανιώνιος. Είναι οι αγώνες της 29ης αγωνιστικής της Super League. Αυτά ήταν και λίγο έτσι πάνω κάτω τόσο το τι έχει γίνει στα γήπεδα της Ευρώπης και το τι έχουμε να περιμένουμε αύριο από τα δικά μας εδώ, το τι γίνεται στη χώρα μας. Φυσικά όμως, εντάξει, μπορεί να κάνουμε ένα μικρό tour εδώ πέρα στα γήπεδα, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τους καλεσμένους που έχουμε εδώ, να μας πούν και αυτή την άποψή τους για το τι συμβαίνει, το πώς βλέπουν τα πράγματα, το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα που έχουν δει αυτή τη σεζόν. Ένα πρωτάθλημα το οποίο φτάνει στο τέλος του, σιγά σιγά, και φυσικά ακόμα περιμένουμε δικαστικές αποφάσεις, καθώς έως και την Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα καταθέσει στο τρίτο βαθμό στο διαιτητικό δικαστήριο για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, αλλά πρώτα θα δώσω το λόγο να μου πούνε λίγες τις εντυπώσεις για αυτήν την για το πρωτάθλημα που ουσιαστικά φτάνει στο τέλος του. Εντάξει, ήταν ένα πρωτάθλημα, λίγο κωμωδία. Ξεκίνησε ως το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων 10 ετών με 4 διεκδικητές αρχικά για τον τίτλο. Στην πορεία, εντάξει, άρχισαν να γίνονται διάφορα, κυρίως προς το τέλος, και πανηγυρίζουν όλοι για ένα τίμιο πρωτάθλημα που κρίθηκε στα χαρτιά, ξεκάθαρα στα χαρτιά. Για την ακρίβεια δεν πανηγυρίζει κανένας, έτσι. Δηλαδή... Κοίτα, όσοι αγαπούν τον ποδόσφαιρο δεν μπορούν να πανηγυρίζουν. Δεν πανηγυρίζουν ακόμα, και ξέρω και γνωρίζω και νομίζω πως όλοι γνωρίζουμε ακόμα και ο παδός της ΑΕΚ, οι οποίοι είναι λίγο στο ναι μεν αλλά. Δηλαδή δεν μπορούν να το πανηγυρίσουν, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε έτσι, με όλη τους την καρδιά. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή να πούνε, οκ, το πήραμε, εμείς είμαστε και κανένας άλλος. Εντάξει, όποιος και να το έπαιρνε, εφόσον έγινε ό,τι έγινε φέτος, όποιος και να το έπαιρνε, νομίζω δεν το πανηγύριζε 100%. Μιλάμε ότι οι δύο αγώνες του πρωταθλήματος παίχτηκαν στα χαρτιά, έτσι. Ο ένας δεν ξεκίνησε ποτέ, γιατί ήταν αγώνας πρωταθλήματος το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Και ο δεύτερος αγώνας πρωταθλήματος, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ξεκίνησε και τελείωσε με διάφορα παρατράγουδα του στυλ. Δεν ξέραμε πόσο ήταν. Βασικά, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ δεν τελείωσε ποτέ. Ναι, δεν τελείωσε ποτέ, ακριβώς. Ναι. Δεν ξέραμε πόσο ήταν το σκορ. Μπήκε μέσα ο Σαββίδης στο γήπεδο και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, ένα πρωτάθλημα. Τίποτα. Νομίζω ότι ακριβώς για αυτό το λόγο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία ο τελικός κυπέλου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν ο ΠΑΟΚ, αν όλα είχαν πάει καλά τότε, όπως όλοι νομίζαμε και περιμέναμε πριν το μάτσο με τον Ολυμπιακό, έφτανε στο πρωτάθλημα, προφανώς και θα θέλει να γράψει ιστορία παίρνοντας τον double. Αλλά okay, δεν θα γινόταν και τίποτα να το είχαν αφού ο ΠΑΟΚ θα είχε πάρει το πρωτάθλημα. Πλέον, μετά από ό,τι είχε γίνει με την πόλωση που υπήρξε, που υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει, όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια ένταση, μια προσμονή. Νομίζω ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη σημασία πλέον ο τελικός του κυπέλλου. Φυσικά είναι. Φυσικά είναι ένας ακόμα τίτλος ο οποίος διεκδικούν οι δύο ομάδες, και πόσο μάλλον ο ΠΑΟΚ, ο οποίος. Είναι παιχνίδι αποδείξεων. Αυτό ακριβώς. Και ο ΠΑΟΚ διψάει για τίτλους. Προφανώς, διψάει για τίτλους. Και η ΑΕΚ διψάει για τίτλους. Δεν μιλάμε για ομάδα τώρα που παίρνει κάθε χρόνο τίτλο, σίγουρα, σαφώς. Απλά μιλάμε εδώ πέρα μετά και από ό,τι έγινε με τις ιστορίες εδώ με το πρωτάθλημα
στα χαρτιά είναι ένα παραπάνω. Εντάξει, φυσικά δεν κρίθηκε τίποτα. Υπάρχει και ο τρίτος βαθμός. Ο ΠΑΟΚ ως την Δευτέρα θα καταθέσει να πάει η υπόθεση σε τρίτο βαθμό, στο διαιτητικό, όπου εκεί πέρα θα βγει η οριστική απόφαση για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Να δούμε το τι θα γίνει. Φυσικά συμφωνώ απόλυτα στο ότι δεν μπορείς να πανηγυρίζεις ένα πρωτάθλημα έτσι, και ειδικότερα μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία παλιότερα είχε νιώσει το πώς είναι να χάνει ένα πρωτάθλημα, το οποίο το κέρδισε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, και να το χάνει στα χαρτιά με την γνωστή υπόθεση Βάλνερ. Γιατί η ΑΕΚ και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ το έχουν νιώσει στο πετσί τους αυτή την αδικία. Ένα πρωτάθλημα το οποίο το πάλεψαν, το ίδρωσαν, έδωσαν, μάτωσαν για αυτό το πρωτάθλημα, να τους το παίρνουν στα χαρτιά με όλη εκείνη την γνωστή ιστορία που όλοι θυμόμαστε. Και όχι απλά, να πούμε και κάτι άλλο, τότε όχι απλά το ένιωσαν στο πετσί τους όλο αυτό, αλλά θα πρέπει να το σκεφτούν δύο φορές το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με βάση τη δική τους περίπτωση. Γιατί ήταν μια περίπτωση αυτή του Βάλνερ που καθόρισε το δικό τους μέλλον. Δηλαδή, μιλούσαμε ήδη για μια χρονιά που ο Ντέμις Νικολαίδης ήδη είχε κάνει ένα ξάνοιγμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα επόμενα χρόνια της ΑΕΚ. Και με δεχόμενο πρωτάθλημα, αν όντως τότε το πρωτάθλημα είχε καταλήξει στην ΑΕΚ, ίσως μιλούσαμε με διαφορετικούς όρους τα επόμενα χρόνια. Και οικονομικούς και τα πάντα. Ενδεχομένως, ας πούμε, να μην έπεφτε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Δηλαδή, να έσωνε το οικονομικό κομμάτι από μια πιθανή έκταση στο Champions League. Δηλαδή, ίσως αυτό το χαμένο πρωτάθλημα με τον Βάλνερ προξένησε πολύ μεγαλύτερο κακό στην ΑΕΚ από όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως, εν πάση περιπτώσει. Και γι' αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν καλύτερα. Απλά το όλο περίεργο της υπόθεσης είναι ότι ορισμένοι, ενώ ναι, λένε ότι χάσαμε ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά, βγαίνουν και λένε ότι αυτό το πρωτάθλημα το κερδίσαμε στο γήπεδο. Ναι, είναι, αυτό είναι το τραγελαφικό της υπόθεσης. Ναι, ισχύει αυτό. Το ξεχνάνε αυτό. Που στον αγώνα του πρωταθλήματος έγινε ένα περίεργο πράγμα με γκολ που μέτρησε, δεν μέτρησε, σταμάτησε ο αγώνας, δεν καταλάβαινε ποτέ κανένας τίποτα τι έχει γίνει και τι θα γίνει. Και όλοι πορεύονται με αυτό. Και τώρα πάμε σε ένα τελικό κυπέλλο. Όχι, έγινε ό,τι έγινε. Έγινε με ηθικό αυτούργο τον Κομίνη και τον Ποντίκη, οι οποίοι δεν είχαν το στένος και την αποφασιστικότητα να πάρουν μία απόφαση. Την πήραν την απόφαση. Έδειξαν και οι δύο σέντρα και μετά από λίγο το ακύρωσαν και άρχισαν να αφιταλατεύονται για το τι έχει γίνει. Αυτό σου λέω, να τη στηρίξουν. Ή το δίνεις γκολ και λες ανθρώπινο λάθος, ή το δίνεις offside και λες πάλι ανθρώπινο λάθος. Βασικά υποστηρίζει την απόφασή σου, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό ακριβώς. Δίνω γκολ. Είναι γκολ, τελείωσε. Είναι όπως το στρατό. Όχι, ρε φίλε, μην κελάς. Είναι σαν το στρατό, ρε φίλε. Το λέει ο Τάσος και έχει απόλυτο δίκιο, φίλε. Εκτελείς και μετά, άμα έχεις παράπονο, γίνεις παραπονούμενος. Στην αναφορά του λόγου το πρωί. Από εκεί πέρα, τέλος πάντων. Αυτό είναι το θέμα. Αυτοί οι δύο άνθρωποι τίναξαν ένα ολόκληρο ντέρμπι στον αέρα. Και κινδυνεύει να τυναχθεί και ένα δεύτερο ντέρμπι στον αέρα, έτσι. Το τελικό σκυπέλο. Τελικό σκυπέλο, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι κάτω από πολύ περίεργες συνθήκες. Γιατί μέσα στην εβδομάδα φυσικά είχαμε και την πρώτη συνάντηση για τα μέτρα τάξη, για τα εισιτήρια. Θα τα πούμε όλα φυσικά. Υπάρχει εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Φυσικά το Λίμπερο 107,4 και το ΠΑΟΚ 24 εδώ δίνουν πάντα την ενημέρωση που χρειάζεται και για να ξέρετε όλα τα τελευταία νέα. Θα μιλήσουμε λίγο πιο στη συνέχεια για τον τελικό κυπέλου Ελλάδος. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, να περάσουμε και λίγο μέσα στην εβδομάδα. Φυσικά ήταν και η εκδίκαση της δευτεροβάθμιας, του δεύτερου βαθμού της απόφασης για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, όπου εκεί ο κύριος Σκουτέρης δεν άλλαξε την απόφαση, την πρωτόδικη απόφαση που βγήκε από το δικαστήριο. Όλα παρέμειναν το ίδιο. Η πλευρά του ΠΑΟΚ δεν είναι ευχαριστημένη με τη συγκεκριμένη απόφαση και προφανώς θα κινηθεί και θα πάει στον τρίτο βαθμό, έτσι όπως σας έχουμε πει και έχει κάνει γνωστό και η πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε εκφράσει την απογοήτευσή της για το γεγονός πως ο στοχευμένος επικοινωνιακός τραμπουκισμός δυστυχώς υπερίσχυσε του δίκαιου και του ηθικού. Η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα στερείται συνολικά 9 βαθμούς για να στήσουν άλλοι επικοινωνιακές φιέστες, γιατί την προηγούμενη αγωνιστική
Είχαμε και τη φιέστα Είχαμε τη φιέστα του πρωταθλήματος, μια φιέστα η οποία δεν ήταν σίγουρη αυτή που έκανε τη φιέστα, αν είναι πρωταθλητές ή όχι. Καθώς δεν είχε βγει ούτε η απόφαση και δεν ήξεραν κάτι. Το πανηγύρισαν όμως, το χαρήκανε, εντάξει. Αυτό. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι μόνο στην Ελλάδα μπορούσε να γίνει. Να γίνει φιέστα χωρίς να ξέρει αν την δικαστική απόφαση. Και είχαμε και μία απειλή, το περιβόητο «ας τολμήσουν». Ναι, Ανδριανόπουλε, Σκουτέρι, τα ξέρουμε όλα, το νου σας. «Ας τολμήσουν» και κάτι τέτοια. Γενικότερα την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε φτιαχτεί έτσι ένα κλίμα, έτσι... Γενικότερα υπήρχε ένα κλίμα και υπήρχαν δημοσιεύματα γενικότερα για το, προς το πρόσωπο του κυρίου Σκουτέρη και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί γινόταν όλο αυτό. Και ειδικότερα, άμα δεις, μετά από την απόφαση, άρχισε να τον αποθεώνει το Σκουτέρη, άρχισε να μην λένε τίποτα για το Σκουτέρη. Έχει πλάκα. Έχει πλάκα αυτό. Εντάξει, γιατί δεν ξεχνάμε, θυμόμαστε. Δηλαδή, ζούμε εδώ, σε αυτή τη χώρα και Λέξε, βλέπουμε το τι συμβαίνει. Πάνω απ' όλα, μιλάμε για δύο εταιρείες, οι οποίες κοιτάνε καθαρά το συμφέρον τους. Οπότε, λογικό είναι να γίνει ό,τι έχει γίνει. Και από τη στιγμή που η απόφαση στο δεύτερο βαθμό δικαιώνει την ΑΕΚ, είναι λογικό να μην υπάρχουν φωνές από πλευράς ΑΕΚ για το Σκουτέρι. Εντάξει, δύο εταιρείες, okay, είναι αντιμεχούμενες και πάνε στο δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε και τους, θεσμούς. Δηλαδή, πριν βγει η απόφαση, κάνουμε εντός εισαγωγικών bullying στον δικαστή και μόλις βγάλει την απόφαση που μας συμφέρει, ας πούμε, το ξεχνάμε. Φυσικά, είμαστε στην Ελλάδα. Σε αυτό γίνεται χρόνια. Εντάξει, οκ, okay, εγώ το θεωρώ λίγο. Περίεργο αυτό, δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αλλά εντάξει, okay. Κοίταξε, κάθε περίπτωση πιστεύω ότι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν μια ενδεχόμενη ήττα εντός δικαστηρίου, διαβάλλοντας ουσιαστικά το δικαστή από πριν. Και από τη στιγμή νομίζω που ευνοήθηκαν από την απόφαση, δεν τέθηκε κάποιο ζήτημα να συνεχίσουν. Νομίζω ότι αν, ας πούμε, έχανε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα και πάλι έτσι όπως εξελίχθηκε η υπόθεση, κανένα δεν θα έλεγε κάτι. Μόνο το πάλι θα τα έρχεται στο δικαστή. Δεν θα τα έρχεται στους ίδιους. Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, αγωνιστικά ας πούμε, τα πράγματα πώς τα είδατε. Θα ήθελα ένα σχόλιο να μου πείτε για την αγωνιστική κατάσταση που είδατε τις ομάδες φέτος και για το γεγονός ότι μετά από όλη αυτή τη φασαρία που έχει γίνει με τα δικαστήρια και όλα αυτά, το πώς ας πούμε, ένας ποδοσφαιριστής μπαίνει και παίζει μπάλα και συνεχίζει και κερδίζει αγώνες. Είναι δύσκολη ερώτηση, το ξέρω. Είναι λίγο περίεργη. Γιατί πρέπει να έχεις λίγο ψυχολογικό στένος, δεν ξέρω. Το με τι mood μπαίνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ας πούμε. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι είναι και η επικοινωνική τακτική που έχει ακολουθηθεί. Δηλαδή, το γεγονός ότι όποιος παράγοντας παίχτης του ΠΑΟΚ, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, θεωρεί ότι ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ το διατυμπανίζει, το δηλώνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο φετινός πρωταθλητής, έτσι δεν είναι? Φετινός πρωταθλητής στο γήπεδο, ναι. Στο φετινός πρωταθλητής στο γήπεδο. Νομίζω πως έχει όλο αυτό το κλίμα. Έχει περάσει και στους παίχτες. Οι παίχτες πραγματικά παίζουν σαν να μην έγινε, στα τελευταία παιχνίδια, σαν να μην έγινε τίποτα και σαν όντως να πήραν το πρωτάθλημα. Να είναι καβάλα στάλογο, να πηγαίνουν για το πρωτάθλημα, να μην έχει γίνει τίποτα. Μπαίνουμε μέσα, Ξάνθη. Κέρκυρα, ποιος είναι? Παναθηναϊκός, όποιος και να είναι, ναι. Μπαμ, ένα, δύο, τρία. Αυτό γιατί είναι, φίλε, ακόμα και εμείς που τα παρακολουθούμε απ' έξω, σαν ραδιοφωνική παραγωγή, σαν φίλαθλοι, σαν δημοσιογράφοι κτλ. Όταν ακούς ότι γίνεται όλη αυτή η ιστορία, δεν ψιλοξενερώνεις λίγο. Δηλαδή δεν νιώθεις λίγο ότι αμάν ρε φίλε. Δηλαδή μια φορά έπρεπε να το καταλήξουμε έτσι, μια φορά πήγε να ξεκινήσει κάτι καλό και το χαλάμε έτσι. Φυσικά και υπάρχει και μια ξενέρα έτσι σε όλες τις τάξεις. Πόσο μάλλον όταν είσαι πρωταγωνιστής σε αυτό. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές είναι πρωταγωνιστές όλο αυτό που λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα. Απλά πιστεύω ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το έχει διαχειριστεί πολύ σωστά, διαχωρίζοντας ξεκάθαρα ότι το αγωνιστικό είναι άλλο και το δικαστικό είναι άλλο. Κάντε εσείς τη δουλειά σας μέσα στο γήπεδο και αφήστε τα άλλα να μην σας απασχολούν, θα τα τακτοποιήσουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε να δούμε τώρα την έκβαση από Δευτέρα. Της υπόθεσης. Ναι. Νομίζω πως υπάρχει ακόμα ένας παράγοντας σε ό,τι αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή, σε σχέση με αυτό που είπες πριν, το μια φορά πήγαμε κι εμείς. Νομίζω όχι, ότι γενικότερα μια φορά. Όχι για τον ΠΑΟΚ, για το πρωτάθλημα ότι μια φορά πήγε να γίνει κάτι ανταγωνιστικό. Νομίζω πως απλά όλοι καταλαβαίνουν. Δηλαδή, το καταλαβαίνουν και μέσα στον ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνει και ένας ουδέτερος αντικειμενικός φιλάθλος. Ότι ο ΠΑΟΚ
δεν ήταν αυτό που έχει δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ πλέον. Δεν ήταν κάτι για να πάρει το πρωτάθλημα, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα για μία μόνο χρονιά. Μπορεί οποιοδήποτε να το καταλάβει ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου και του χρόνου. Προφανώς έχει βάλει τις βάσεις. Είναι διαφορετικό. Πολύ σωστό αυτό. Είναι διαφορετική ξενέρα που μπορεί να πήρε κάποιος τότε με Σπάθα, με ΠΑΟΚάρης και όλα τα σχετικά. Τότε που ήξερες ότι όντως θα κάνεις την υπέρβαση να το πάρεις, ότι δεν έχεις τους πόρους, δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα όντως να ανταγωνιστείς τους τότε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Και να χτυπήσει και την επόμενη χρονιά το πρωτάθλημα, ήξερες ότι αν γίνει, θα γίνει μια χρονιά και θα γίνει υπέρβαση. Πολύ και είναι διαφορετικό αυτό, τώρα. Και στην ψυχολογία του κόσμου και στην ψυχολογία των παιχτών. Και σε μια χρονιά που ξεκίνησε όπως ξεκίνησε. Με προπονητή από την Κίνα, με παίκτες ανέτοιμους χωρίς φυσική κατάσταση, να αυτό μετά ακριβώς. Το 60 να βογκάνε και να γκομαχάν. Ίσα-ίσα. Δηλαδή μπορεί σε όλους να βγει ακόμα πιο εγωιστικά και να πούνε έτσι είστε. Τώρα, του χρόνου. Δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι και του χρόνου δεν δίνουμε δικαιώματα σε τίποτα και σε κανένα. Το παίρνουμε και με διαφορά. Ισχύει αυτό. Πολύ σωστή η παρέμβασή σου σε αυτό. Και τότε εκείνη η ομάδα έπεσε κιόλας γιατί ήταν και θέμα επιβίωσης όλων. Δηλαδή η νίκη σε κάθε παιχνίδι, οι προκρίσεις σε κύπελο και Ευρώπη σήμαινε έσοδα, τα οποία αυτά τα έσοδα σήμαινε ότι τον επόμενο μήνα θα πληρωθούμε στην ώρα μας. Γιατί πέρα από το γεγονός ότι στην εποχή Ζαγοράκη υπήρξε μια τεράστια συσπήρωση και όλα τα σχετικά, οι παίκτες έπαιζαν με τρομερό πάθος και έδειχναν ότι προσπαθούν και αγωνίζονται για το βιοπηριστικό πρόβλημα εντός εισαγωγικών. Πρώτα το δικό τους και μετά του συλλόγου. Προφανώς, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 10. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την καυτή συνέχεια. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας εδώ, στον Λίμπερο 107,4. Στέλιος Παπαντονίου βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας είναι στην κονσόλα του ήχου. Ξεκινήσαμε με ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ποιο είναι, είπες Χρήστο? Shoot to Thrill. Ναι, ACDC. Μας μορφώνεις μουσικά. Μουσικά. Ναι, μουσικά. Ναι. Ωραίο είναι αυτό. Θα μου το στείλεις να το ακούω για να χτυπιέμαι τα βράδια. Θα φροντίσω. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε λίγη ενημέρωση για το τι γίνεται στα γήπεδα της Ευρώπης, καθώς έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Ξεκινάμε από τους φίλους μας τους Γάλλους. Στο 23ο λεπτό Lille Metz 3-1, Μονακό Αμιέν στο 85ο λεπτό 0-0. Η Μονακό γιατί ρε φίλε έτσι. Μπορντό Ντιζόν στο 84ο λεπτό 3-1, Στρασβούργο Νις 1-1 και Τρουά Καέν 3-1. Φεύγουμε από την Γαλλία και πάμε στην Ισπανία. Εκεί η Villarreal Θέλτα 3-1 στο ημίχρονο. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το tour με το Ίντερ Juventus 0-1 ημίχρονο. Πέτυχε γκολ η Juventus και ακυρώθηκε. Έτσι. Πέτυχε γκολ, το έκανε το 0-2 πριν λίγη ώρα, αλλά ακυρώθηκε. Παραμένει το 0-1 με 10 παίχτες αγωνίζεται Ίντερ. Τώρα δηλαδή αύριο παίζει η Νάπολη. Αύριο Φιωρεντίνα-Νάπολη. Φιωρεντίνα-Νάπολη, ναι. Και άμα θέλει νίκη η Νάπολη για να πάρει. Θέλει νίκη. Αυτή τη στιγμή το προβάδισμα συνεχίζει να το έχει η Γιουβέντους. Το έχει η Γιουβέντους. Η Γιουβέντους είναι πρώτη. Με το αποτέλεσμα με την Ίντερ, λες. Όχι, και πριν το αποτέλεσμα με την Ίντερ. Η Γιουβέ παραμένει πρώτη. Απλά πλέον η Νάπολη έχει μειώσει στον ένα βαθμό και έχει το πλεονέκτημα. Έχει καλύτερο πρόγραμμα η Νάπολη. Γι' αυτό είναι το. Ο λόγος για τον οποίο έχουν ξεσηκωθεί όλοι στην Νάπολη. Είναι πιο εύκολο το πρόγραμμά της. Αντιμετωπίζει ομάδες. Αύριο αντιμετωπίζει τη Φιωρεντίνα και στη συνέχεια αγωνίζει την Τωρίνο. Ομάδες αμφότερες που μισούν οι οπαδοί της στη Γιουβέντους. Συνεπώς αναμένουν ίσως και μια αλφα χαλαρότητα. Δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα το να καθίσουν οι ομάδες τους μέσα εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών για να χάσουν. Να παίξουν λίγο πιο αυτό χαλαρά. Ναι. Το πρόγραμμα της Γιουβέ είναι πιο δύσκολο. Αντιμετωπίζει σήμερα την Ίντερ και έχει να παίξει και μέσα στη Ρώμα. Α, ωραία. Μάλιστα. Αυτά είναι. Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω SMS, τριλογείτε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την ενημέρωσή σας, ό,τι εσείς γουστάρετε και το αποστέλλετε στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Είπαμε, κάναμε ένα έτσι γενικότερο σχόλιο για την πορεία την φετινή και το φετινό πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ και θα ήθελα
Να πάμε λίγο και στις υπόλοιπες δύο ομάδες οι οποίες διεκδίκησαν φέτος το πρωτάθλημα. Την ΑΕΚ, η οποία είναι αυτή η οποία όπως φαίνεται έχει το προβάδισμα με βάση έτσι όπως έχουν τα πράγματα και με βάση την δευτεροβάθμια απόφαση. Αλλά και τον Ολυμπιακό, ο οποίος φέτος βγήκε εκτός πολύ νωρίς, ας πούμε, και νομίζω ότι έχουν γίνει και αρκετά λάθη εκεί πέρα. Δηλαδή, ας πούμε, η απόφαση να φύγει τα Χριστούγεννα ο Λεμονής, και αυτό που τους λέγαμε εδώ πέρα και τέσσερις φορές, Λεμονή θα λέτε και θα κλαίτε, δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Θα ήθελα ένα σχολιάκι και για Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ, η οποία έκανε και πολύ καλή πορεία φέτος στην Ευρώπη. Ναι. Η ΑΕΚ, κοίταξε, ξεκίνησε ως η ομάδα που λέγαμε ότι δεν θα βγάλει το πρωτάθλημα από την άποψη της κούρασης. Θα κλατάρουν. Είχε μία εντεκάδα και τρεις αλλαγές. Αυτοί ήταν οι καλοί ουσιαστικοί παίκτες που είχε για να πορευτεί. Στην πορεία όμως φάνηκε ότι παίζανε τα παιδιά πολύ καλά και φτάσανε μέχρι την κορυφή με έναν πρόεδρο ο οποίος έχει λεφτά και δεν έδινε φράγκο στο χτίσιμο της ομάδας. Τζάμπα την έχει βγάλει ο Μελισανίδης. Από τότε που πήρε την ΑΕΚ μέχρι σήμερα την έχει βγάλει τζάμπα. Το πιο τζάμπα πρωτάθλημα στην ιστορία. Εδώ έβαλε στοίχημα με τους παίκτες τον πόνους. Το πιο τζάμπα τους έδινε πόνους αν περάσει στην Ευρώπη και τους έβαλε στοίχημα για να μην το δώσει. Λέει, αν περάσετε, τους είχε πει τα 300 χιλιάρικα που σας έδινα, πώς θα τα κάνω ένα εκατομμύριο. Και άλλοι είπαν, ναι, χαζί. Ακόμα και τώρα, δηλαδή μετά από όλη αυτή την πορεία και με το Λάζαρο, με τον Χριστοφιλόπουλο να έχει κάνει, να είναι από τους MVP και να έχει κάνει αυτή την πορεία, δεν του δίνουν ούτε αυτά που αξίζει, ούτε αυτά που θέλει και είναι πιθανότητα να φύγει. Έτσι, τα παιδιά παίζουν με πάθος και καρδιά. Δεν δίνει πουθενά και σε κανέναν. Αμήλικτος. Τίποτα. Να σας πω τώρα, άμα είμαι στη θέση του Μελισανίδη, εγώ το Λάζαρο με αυτά το οποίο έχει κάνει φέτος, οπότε ήθελε. Το Λάζαρο, πάρε το συμβόλαιο και συμπλήρωσε ό,τι θέλει. Το Λάζαρο το χρυσώνει τώρα. Είναι αυτό. Ό,τι και να λέμε. Πάρε το συμβόλαιο και συμπλήρωσε ό,τι θέλει. Δηλαδή, αυτό το δίνει. Μα και ο ίδιο δεν μπορεί να το κακολογήσει. Δεν μπορεί να το κακολογήσει αν φύγει. Πλέον δεν είναι. Κάποτε λέγαμε ο Λάζαρο ταλέντο 25 χρονών. Ο Λάζαρο έχει μεγαλώσει, είναι κοντά στα 33-34. Αυτό ακριβώ. Είναι η ευκαιρία του για το τελευταίο του καλό συμβόλαιο. Και εκτό αυτού όμω υπάρχει και το άλλο θέμα. Αν χρυσώσει τον Λάζαρο, θα ακολουθήσουν πολλοί από πίσω που θα θέλουν και αυτοί αντίστοιχα. Ποιο άλλο, ρε φίλε. Δηλαδή. Δεν έχει πολλού τέτοιου ΙΑΕΚ που να είναι στο επίπεδο του Λάζαρου, να έχουν και το όνομα του Λάζαρου και όλο το πακέτο για να διεκδικήσουν πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Δεν δηλαδή, σου λέω ότι το αξίζουν. Σου λέω ότι θα πατήσουν σε αυτό για να διεκδικήσουν και θα υπάρχει γκρίνια μέσα στην ομάδα. Καλά, εντάξει, τώρα εφόσον μια ομάδα πάρει έναν τίτλο, μετά όλοι οι παίκτες οι οποίοι είναι σε αυτή την ομάδα προσπαθούν να ανεβώσουν τα κασέ του. Εντάξει, είναι και λογικό. Σε αναπροσαρμογή συμβολέου και ανανέωση και δεν συμμαζεύεται. Απλώς ο Χριστοντουλόπουλος είναι και αυτό που λένε η ραχοκοκαλιά της ΑΕΚ. Είναι και ένας παίκτης βαρόμετρο, είναι πολλά και εκτός από αυτό πάει και για το φινάλε. Δηλαδή είναι 33 νομίζω. 33 είναι, τόσο πήγε. Εκεί είναι. Εντάξει, καλά είναι. Για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό ήταν μια ομάδα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα και λέγαμε. Με ποιο ξεκίνησε το πρωτάθλημα, θυμάστε. Εντάξει, έχει προπονητή. Λες να θυμούνται ποιο ήταν ο προπονητής στην αρχή τη σεζόν. Όχι, εγώ δεν το θυμάμαι. Λες, είχε έναν προπονητή, ξένο νομίζω είχε. Κάτσε, τρεις προπονητές άλλαξε μια χρονιά. Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ Ολυμπιακός. Χάσαμε το μέτρημα. Ο Βίτρο δεν ήταν. Εγώ το μόνο Βίτρο που θυμάμαι ήταν. Το ένα center back του. Το Μιγγέλ. Και εγώ και με έγινε για το Μιγγέλ. Αυτό που παίζει στην Πορτογαλία τώρα. Ναι, αυτό ναι. Θυμάμαι. Τέλος πάντων, ναι, όχι. Okay. Γενικότερα, ας πούμε, το χάσε πολύ ο Ολυμπιακός. Ξεκίνησε με έναν προπονητή και μετά άρχισε και τους άλλαζε συνεχώς. Βασικά, ρε φίλε, το απαράδεκτο απ' όλα ήταν ότι πήρε τον Λεμονή, τους έβγαλε ουσιαστικά πρώτους πρωταθλητές χειμώνα. Έστρωσε την ομάδα η οποία δεν μπορούσε να παίξει. Και μετά πήραν αυτόν τον Όσκαρ, που είναι για πραγματικό Όσκαρ. Τον Οσκαρικό, ναι. Και έγινε ό,τι έγινε. Νομίζω Ολυμπιακό. Και μόνο το γεγονός ότι έχουμε φτάσει Απρίλη, μήνα, μπαίνει ο Μάης. Αλλά αυτό γίνεται εδώ και περίπου ένα μήνα. Και τον Ολυμπιακό δεν τον συζητάμε καν. Δηλαδή συζητάμε για ΠΑΟ και ΑΕΚ, έτσι. Δηλαδή τον Ολυμπιακό και μόνο το γεγονός ότι. Ποιος θα το περίμενε. Έτσι, ποιος θα το περίμενε στην αρχή της χρονιάς που θα έχει φτάσει Απρίλης και δεν θα ασχολούσουν με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, πέρα από μια αλφα καζούρα ή οτιδήποτε, δεν θα ασχολούσουν με τον Ολυμπιακό. Τον έχεις βγάλει έξω από την εξίσωση. Λίγο ακόμα, αν είχε 10 αγωνιστές ακόμα, θα τον περούσε και ο Ατρόμητος. Ναι, προφανώς. Και στον Ολυμπιακό όμως δεν έγινε αυτό. Τυχερή στον Ολυμπιακό. Τυχερή. Δηλαδή, πλέον περιμένουν, είναι ορισμός του. Περιμένουν να λήξει. Περιμένουν, παίζουν πασούλες, περιμένουν να σφυρίξει το πρωτάθλημα, είναι ορισμός του σφύρατο.
Τραγική σεζόν. Έχουμε να δούμε τον Ολυμπιακό τόσο κακό από την τελευταία χρονιά του Κόκαλη. Τότε που είχε τερματίσει πέμπτος. Και δεν έχουν γίνει. Τότε που ο Πόκ έβαλε γκολ με αντεπίθεση με Βλάντα Νίβιτ και Σορλέν. Δηλαδή, εντάξει, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η πιο αργή αντεπίθεση και το πιο τζάπα πρωτάθλημα το φετινό του Μελισανίδη. Αυτά τα δύο. Τα πιο. Ήταν κολάρα όμως. Ήταν κολάρα. Αυτά. Τραγικός Ολυμπιακός. Μόνο μια ένσταση έχω. Συμφωνώ με το όλο θέμα με το Λεμονί. Κακός, προφανώς κακός τον διώξανε. Ήταν αυτό το συνοθήλευμα παιχτών ήταν ο μόνος που κατάφερε να το κάνει η ομάδα. Αλλά απλά να πούμε ότι εντάξει, και με το Λεμονί δεν παρουσίασε ο Ολυμπιακός κάτι τρελό. Έτσι. Όχι, δεν είδαν ότι η ομάδα θα έπαιρνε το πρωτάθλημα και άρχισε να παίζει μπαλάρα. Απλώς ένα κλικ καλύτερο. Απλά τη συμμάζεψε. Έστρωσε εκείνο το χάλι που επικρατούσε. Αυτό, πήρε κάποια παιχνίδια, έβγαλε εύκολο πρόγραμμα. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός άρχισε να έχει το δύσκολο πρόγραμμα, τα πανατά παιχνίδια με την ΑΕΚ, στη συνέχεια το μάτς με τον ΠΑΟΚ κτλ. Ο Λεμονής είχε αποχωρήσει ήδη. Το μάτς των Πανιώνιων τότε με τον Ατρόμητο. Ο Λεμονής είχε αποχωρήσει, έβγαλε εύκολο πρόγραμμα. Εντάξει, ας μην τον θεοποιήσουμε κιόλας. Και αυτό. Μιλάμε και για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος επίσης στο χτίσιμο της ομάδας το καλοκαίρι δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά τις μεταγραφές. Είχαν καλά, φτάσει εντάξει, και σε σημείο να ξεμείνουν από center back, έτσι. Πήρανε ρε φίλε τον Μυραλάς, πήγαν στο αεροδρόμιο, το έκαναν ό,τι έκαναν και εμείς τους λέγαμε ότι, το έλεγε ο Τάσος συγκεκριμένα, ότι ο Μυραλάς δεν θα πετύχει, δεν θα βάλει γκολ δεν ξέρω και εγώ πότε. Και εντάξει, φίλε, ο Μυραλάς θα λογίζεται ως μεταγραφή για του χρόνου. Θα το διώξουν, σιγά μην το κρατήσουν. Αν χτίσει φυσική κατάσταση, μόνο έτσι. Αλλιώς δεν ήρθε ανέτοιμος, αφού δεν έπαιζε στην Αγγλία. Δεν υπολογίζονταν καν. Προφανώς, εντάξει. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι. Καυτό. Σε αυτό, ναι, καυτό. Έτσι, το έχουμε πει ότι θα συνεχίσουμε έτσι, καυτά και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής εδώ. Για τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Αρχικά αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι εάν συμφωνείτε με την επιλογή να γίνει στο ΆΚΑ αρχικά. Εγώ... Θα σας πω και εγώ την άποψή μου. Εγώ, άσχετα το ότι ποια είναι η επίσημη θέση ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και Κυβέρνησης. Άσχετο με αυτό. Την προσωπική σας άποψη. Εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι σε ένα τελικό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μπορεί αυτός ο τελικός να γίνει στο ΆΚΑ. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν πρέπει να γίνει στο ΆΚΑ. Όχι μόνο ότι επειδή μία από τις δύο ομάδες τον χρησιμοποιεί ως έδρα. Από την άποψη ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με την όλη πορεία του πρωταθλήματος και τα δικαστήρια, υπάρχει ένα δυναμητισμό. Το κλίμα είναι μύρις μπαρούτι. Άποψή μου ήταν ότι θα πρέπει να γίνει σε κάποιο γήπεδο επαρχίας. Επαρχίας όταν λες? Επαρχίας. Σε αυτά τα δύο γήπεδα που ανέβασε ο Γιώργος. Κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό. Όχι, κοίταξε, θα μπορούσε να γίνει στο Παγκρίτιο ή μπορούσε στην Κομωτινή. Στο Κομωτινή, ρε. Κάπου, στο Πανδραγικό. Τι λες, όπα, εδώ είσαι φάουλ. Εδώ είσαι φάουλ. Εδώ είσαι φάουλ. Μισό λεπτό. Φίλε, εδώ είσαι φάουλ. Θα φας την Ελίκη, να ξέρεις. Αυτό, οι μόνοι που θα το στήριζαν θα ήταν ο Κωστένογλου και ο Άγγελος. Περίμενε, να σου πω. Το γήπεδο του Πανδραγικού έχει εκκλησία ακριβώς δίπλα. Έχει εκκλησία ακριβώς δίπλα το γήπεδο του Πανδραγικού. Άσε με λίγο να σου πω. Όχι, φίλε. Του Πανδραγικού δεν είναι, ρε φίλε. Εντάξει, θα γίνουν κάποια βελτιωτικά έργα φυσικά. Δεν θα πάνε έτσι ξυπόλοι στα αγκούρια, ρε φίλε. Σε ένα γήπεδο τέλος πάντων που να μην είναι εύκολο να συγκεντρωθούν οπαδοί και από τις δύο ομάδες. Το γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς είναι σε καλύτερη κατάσταση από το γήπεδο του Πανθαϊκού. Όχι, ναι, εντάξει, δηλαδή... αυτά δεν είναι γήπεδα για λύση τώρα. Για αυτά, τελικό δηλαδή... κυπέλλου Ελλάδος τώρα, ό,τι και να λέμε. Το σκεπτικό μου είναι να μην είναι εύκολο να πάνε οπαδοί δύο ομάδων. Γιατί θα υπάρξουν παρατράγουδα. Κάτσε, δεν σου λέω παράδειγμα αυτό το γήπεδο, ρε, εσύ που είναι απομακρυσμένο. Άστοχο είναι το παράδειγμα. Καλύτερα να λέγεις το Παγκρίτιο. Αλλά πέρα από αυτό, θα πρέπει όταν πρώτα απ' όλα όλοι συμφωνούμε στο ότι. Ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος είναι μια γιορτή. Το αν αυτά τα παιχνίδια γίνονται και κλεισμένο το θυρών, όπως λες, δεν έχουν νόημα να γίνονται. Το ποδόσφαιρο είναι θέαμα. Είναι να πας στο γήπεδο να δεις ποδόσφαιρο. Όχι να παίζουν οι ποδοσφαιριστές σε άδειες κερκίδες. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, εφόσον είναι δύο ομάδες, η μία είναι από την Αθήνα και η άλλη είναι από τη Θεσσαλονίκη, κάποιοι θα πρέπει να αποφασίσουν ότι αυτός ο τελικός θα πρέπει να γίνει σε ένα κάπως πιο ουδέτερο έδαφος. Τόσο όσον αφορά την πόλη, όσο και το γήπεδο.
Εμένα διαφωνεί κάποιος αυτό? Όχι, συμφωνώ. Απλά η ένστασή μου είναι κυρίως επειδή είναι ειδική περίπτωση το φετινό. Δηλαδή υπάρχει προϊστορία από τον περσινό τελικό και ό,τι έγινε. Υπάρχει όλη αυτή η πόλωση που, όπως είπαμε, υπήρχε, υπάρχει, θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι λίγο αυτό. Το κατά τα άλλα, okay, έχει γίνει τελικός με ομάδα Αθήνας και ομάδα Θεσσαλονίκης. Π.χ. το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός έγινε στην Αθήνα. Αντίστοιχα υπήρχε και το Άρης Ολυμπιακός, όμως υπήρχε και το Άρης Ολυμπιακός στο Καφτατζόγλου, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό υπάρχει δεδικασμένο, υπάρχει ιστορικό. Πρόσεξε όμως, στο Άρης Ολυμπιακός που έγινε στο Καφτατζόγλου, ο Άρης δεν είναι η φυσική του έδρα το Καφτατζόγλου. Σαφώς. Και πάλι, για όλα υπάρχει διαδικασμένο. Και ΠΑΟΚ Άρης έχει γίνει τελικός κυπέλλου στην Τούμπα, έτσι. Ναι, ναι, okay. Για όλα υπάρχει διαδικασμένο. Η ένστασή μου γι' αυτό σου λέω, κατά κύριο λόγο, είναι. Γιατί μυρίζει μπαρούτι. Μυρίζει μπαρούτι όσο δεν έχει ξαναμυρίσει. Για μένα και το Πανθεσσαλικό θα έπρεπε να είναι εκτός ορίων. Από την άποψη ότι είναι εύκολο να πάνε οπαδοί και των δύο ομάδων. Παντού είναι εύκολο να πάνε. Παντού είναι εύκολο πλέον. Εφόσον αποφασίστηκε να πάνε, να γίνει το παιχνίδι με κόσμο, θα πάνε και από τις δύο πλευρές. Το θέμα είναι να πάνε κάπου που να είναι ουδέτερο το έδαφος. Να είναι ουδέτερη η πόλη, να είναι ουδέτερο και το γήπεδο. Να μην υπάρχει κατοικημένη περιοχή τριγύρω. Δεν μπορείς δηλαδή τώρα. Η Αθήνα, ρε φίλε, είναι εκεί πέρα. Με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και τα λοιπά, είναι επίφοβη, ρε φίλε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Τίποτα, όχι. Και μόνο η σκέψη το να υπάρξουν 20-30 χιλιάδες παοξίδες στους δρόμους της Αθήνας, να αντιθούν πιθανώς αντιμέτωποι με αξίδες που μπορεί να προκαλέσουν και με άλλους, και με Ολυμπιακούς. Δηλαδή εκεί το θέμα είναι ότι δεν είναι καν μόνο παοξίδες αεξίδες, είναι ότι μπορεί να υπάρξουν και Ολυμπιακοί, μπορεί να υπάρξουν και Παναθηναϊκοί. Δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς. Οπότε δεν νομίζω ότι. Διατηρώ επιφυλάξεις για την επιλογή του ΟΑΚΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω το πώς αποφασίστηκε το ΟΑΚΑ και η Αθήνα. Φυσικά λένε ότι μπορεί να είναι το πιο ασφαλές γήπεδο. Φυσικά εγώ θυμάμαι και άλλες χρονιές που το πιο ασφαλές γήπεδο είχαμε παρατράγουδες σε τελικούς κυπέλλου, ας πούμε. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω. Έτσι θυμάμαι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Και εγώ θυμάμαι με οπαδούς της ομάδος να περιμένουν περιμετρικά τις γραμμής του γηπέδου και με τον διαιτητή να το λύγει κανονικά. Μέσα εβδομάδα έγινε μια συνάντηση των εμπλεκομένων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, της ΕΠΟ δηλαδή, και των δύο ομάδων και της αστυνομίας. Η αστυνομία αρχικά πρότεινε 13.000 εισιτήρια. Φυσικά αυτό. Στεναρή θέση της αστυνομίας σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Δεν δέχτηκε καμία από τις δύο ομάδες την συγκεκριμένη πρόταση της αστυνομίας. Και η αστυνομία χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και ανέβασε το όριο. Ναι, και πήγε στα 17.000. Φυσικά, εντάξει, τώρα το ποιος θα προλάβει και ποιος θα πάει εκεί πέρα είναι ένα θεματάκι. Αλλά γενικότερα αυτό τώρα με το ΟΑΚΑ, δηλαδή, εγώ συνεχίζω να κρατάω επιφυλάξεις. Γιατί, φίλε, δεν το θεωρώ δίκαιο, δεν το θεωρώ σωστό. Δηλαδή, άμα θέλεις να οργανώσεις κάτι και να το κάνεις σωστά, μπορείς. Το θέμα είναι το ποιος θέλει. Κοίταξε, και πέραν αυτού και πιστεύω ότι. Και λίγο ψηλοδικαιολογίες τώρα. Εντάξει, άμα θέλεις να πας σε ένα γήπεδο και να κάνεις ένα σωστό τελικό, μπορείς να το κάνεις. Υπάρχουν οι τρόποι. Εδώ πέρα διοργάνωσε ολόκληρο ο Ολυμπιακός Αγώνας χωρίς να γίνει τίποτα. Αυτά δεν μπορείς να κάνεις. Πέραν αυτού, πιστεύω ότι πρόβλημα σοβαρό είναι λίγο και η νοοτροπία των Ελλήνων οπαδών, που είναι αυτό ακριβώς όπως είπες. Το ποδόσφαιρο, ο τελικός του κυπέλου, μιλάμε για μια γιορτή. Το ποδόσφαιρο είναι μια γιορτή η οποία πρέπει να γεμίζει τις Κυριακές μας, να πηγαίνουμε να περνάμε καλά και όχι να πηγαίνουμε να σκοτωνόμαστε και να φωνάζουμε και να βρίζουμε και να αναλωνόμαστε. Καλά, προφανώς, για ένα μάτσο εκατομμυριούχους, έτσι. Γιατί μιλάμε για άτομα, πάμε και βλέπουμε άτομα να παίζουν μέσα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κάνοντας το χόμπι τους βγάζουν λεφτά τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε σε 10 ζωές. Ισχύει αυτό. Το έχουμε πει. Άλλωστε το ποδόσφαιρο είναι ένα από τα. Είναι για να περνάμε καλά και να κάνουμε καζούρα. Από τα δευτερεύοντα πράγματα της ζωής μας είναι το πιο σημαντικό. Από τα δευτερεύοντα πράγματα. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως, να σου πω και κάτι. Φταίει και η νοοτροπία, που σε αυτή την νοοτροπία, εντάξει, okay, μπορεί να είναι λίγο παρεξηγήσιμη και δεν συμμαζεύεται. Νομίζω ότι έχουν ευθύνη κι άλλοι. Δηλαδή, ας πούμε, όταν βλέπεις σπάθες, κομμίνιδες και τον εκάστοτε διαιτητή, σε γυρνάει και λίγο το μυαλό. Δηλαδή, ας πούμε, είναι και λίγο ηθική αυτουργία όλων αυτών, ας πούμε. Ότι. Απλά είναι διαφορετικό, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι διαφορετικός, ναι, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε εδώ. Είμαστε και λίγο προκατηλημένοι, είμαστε και έτοιμοι να τα ρίξουμε όλα αλλού. Ποτέ δεν φταίει κανείς άλλος, ποτέ δεν φταίει η ομάδα μας, ποτέ δεν φταίμε εμείς, πάντα φταίει ο διαιτητής. Είδαμε τι έγινε
Ακόμα και σήμερα στην Αγγλία, ειδικά γίνονται συνέχεια δυτικά λάθη. Αυτό που σου λέω, δεν δόθηκε καθαρό πέναλτι στη Λίβερπουλ. Είδαμε τι έγινε στο τελευταίο λεπτό του Real Juventus με το πέναλτι και την αποβολή του Buffon και όλα αυτά. Γίνονται δηλαδή. Δεν είναι ότι δεν γίνονται και έξω. Προφανώς. Δεν υπάρχουν παρατράγουδα, έτσι. Και αλλοιώσεις υπάρχουν και τα πάντα. Όλα υπάρχουν. Προφανώς, εντάξει, ποδόσφαιρο είναι και μέσα στο πρόγραμμα και τα ανθρώπινα λάθη. Απλώς εδώ πέρα το πράγμα έχει στραβώσει και ειδικότερα όταν βλέπεις ότι η αντιμετώπιση είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή ότι όταν έχει βγει στη δημοσιότητα, ας πούμε, ο Ολυμπιακός και το Γάλλο να κερδίζουν και όλοι οι υπόλοιποι μπιπ. Εντάξει, ρε φίλε. Αλλά αυτά είναι γνωστά. Εντάξει, ή ότι έχουν βγει ένα κάρο σκάνδαλα και από όλα αυτά τα οποία έχουν βγει στο ποδόσφαιρο με στημένα και δεσμευτικά. Και ουσιαστικά δεν έχει δει κάτι να γίνεται. Δεν προβληματίζεσαι, δεν κάνεις. Σαφώς και προβληματίζεσαι, αλλά συμφωνώ και εγώ με αυτό που είπε ο Χρήστος, είναι ότι η νοοτροπία μας είναι λίγο, έτσι, λίγο προκατηλημένη. Αλλά εντάξει, ας πούμε, είναι αυτό ακριβώς. Ας μπει το VAR να λυθούν μερικά από τα προβλήματα, γιατί δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Άμα έμπαινε το VAR, π.χ. εγώ πιστεύω το ΠΑΟΚ θα τελείωνε. Πιστεύω ότι θα υπήρχε μια απόφαση, είτε ήταν από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, αλλά το μάτι θα τελείωνε. Δεν θα περιμέναμε, ας πούμε, 3 και 4 ώρες για μια απόφαση. Θα τελείωνε, δεν θα υπήρχε αυτό το γελίο. Αν δεν ήταν σίγουρος, δεν θα υπήρχε όλο αυτό που το πράγμα με τον Κομίνη που υπήρξε. Μπαμ, δίνω VAR, παιδιά, μέσα. Ό,τι αποφασίζουν τα παιδιά μέσα. Αυτό. Ναι, αυτό ακριβώς. Και φεύγει και από πάνω του, και αν ψάξετε, βρίζετε τους αυτούς στα υπόγεια που είναι. Αυτό. Έλα εδώ, εσύ να χρειάζομαι τώρα. Για πες μου. Να σου πω. Πήγες και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πήγες και στο ΠΑΟΚ, σωστά. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είχα και παρέα όμως. Ναι, εντάξει, πέρα από αυτό, εντάξει, δεν το ρωτάω γιατί δεν ήταν σε ένα από τα δύο. Θέλω να μου πεις πόση ώρα έκατσες αθρηστικά και στα δύο παιχνίδια. Τολμώ να πω ότι αν ήμουν στη δουλειά, έπαιρνα άνετα μεροκάματο. Πόση ώρα περίπου, πόσες ώρες. Ήμουν γύρω στις 10 ώρες συνολικά και στα δύο. Και έφυγα από τους τελευταίους. Πιστός ο παδός εκεί πέρα. Και πόσο είδες, μόνο 80 λεπτά μπάλα είδες. Είδα μόνο 80 λεπτά μπάλα, ναι. Θα σου λέγω ότι εντάξει ήταν και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αλλά δεν είδαμε τίποτα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ήτανε μαγευτικά, τολμώ να πω. Δύο Κυριακές στο γήπεδο. Στον Ολυμπιακό ήσουν μόνο σου. Στον Ολυμπιακό ήμουνα με τον Χρήστο τον άλλον. Στην ΑΕΚ ήμουνα μόνος μου. Καθόμουν εκεί πέρα υπομονετικά, μιλούσαμε με τους τριγύρω. Κατάλαβα. Μάλιστα. Ήτανε χάρμα. Θα μας τα πεις και στη συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επιστρέψαμε λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στον Λίμπερο 107,4. Ακούτε ασπρόμαυρες πτήσεις. Εδώ με Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο. Εδώ παρέα με τους δύο χριστάδες να είμαστε εδώ και να τα λέμε. Θα είμαστε παρέα έως και τις 12. Είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11. Βασίλης Καβαδίας είναι στην κονσόλα του ήχου. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας είναι μόνο με SMS. Πληκτρολογείτε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο, στην παρατήρησή σας, άμα θέλετε και το πιντελίκι σας, και το αποστέλλετε στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Πριν που λέγαμε για το VAR και ότι θα ήταν μια πάρα πολύ σωστή απόφαση να μπει αυτή η καινοτομία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην Ιταλία, στην Serie A, έχει μπει το VAR και πάνω που λέγαμε αυτό, όπως σας ενημερώσαμε, η Juventus με τον Matuidi πέτυχε δεύτερο γκολ, αλλά δεν μέτρησε, καθώς το γκολ ακυρώθηκε ορθώς ως offside μετά τη χρήση του VAR από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Και αν τη δείτε τη φάση, είναι πραγματικά δύσκολη φάση. Είναι πραγματικά από τις φάσεις οι οποίες είναι αμφισβητούμενοι. Είναι χωρίς την όποια απόφαση και να πάρει ο διαιτητής, χωρίς την βοήθεια του VAR, είναι δικαιολογημένη. Είναι δύσκολη φάση. Είναι όντως δύσκολη και νομίζω ότι θα χρειαστεί. Φυσικά και το παγκόσμιο κύπελο που έρχεται σε λίγες εβδομάδες θα είναι με VAR. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό. Νομίζω ότι τώρα, εφόσον είπαμε, έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι για κύπελο και δεν συμμαζεύεται, όχι, για πρωτάθλημα. Βασικά, έχω τώρα να κάνουμε ένα θεματάκι πριν πάμε στα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι. Θα ήθελα να δούμε τα μάτς ξεχωριστά της 21ης αγωνιστικής και να μου πείτε, βασικά να πούμε στους ακροατές το τι βλέπουμε.
Να το πολύ πάμε όμορφα. Λίγο έτσι. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιο να παίξει κάτι, το πού θα ποντάρει τα λεφτά του. Δεν ξέρω, νιώθετε καθόλου ή είστε τίποτα. Εντάξει, εσύ νιώθει γιατί οικονόμησε σήμερα, οπότε σε πιστεύουμε. Εσύ τώρα δεν ξέρω σε τι φάση, παίζει στοίχημα. Εγώ στοίχημα ελάχιστα έως καθόλου. Καθόλου, μιας και μιλάμε για στοίχημα, εδώ πολύ οι αγαπητοί φίλοι ακροατές γνωρίζουν ποια είναι η σχέση Στέλιου Παπαντονίου και στοιχήματος. Όχι φίλε, δεν τη γνωρίζουν. Δεν γίνεται. Θες να με αποκαλύψεις, αποκάλυψέ με. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Εντάξει, εδώ πέρα στον Λίμπερο 107,4 είμαστε μια οικογένεια. Άλλωστε, λοιπόν, είσαι γνώστης της οικογένειας του Λίμπερο εδώ και χρόνια. Λοιπόν, μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος κάποτε πριν από 7-8 χρόνια έβγαζε μονόστιλο την Ελβετία. Μονόστιλο όμως, δηλαδή Σάββατο Κυριακή. Young Boys. Μοίραζα χρήματα. Μοίραζε. Young Boys, Βασιλεία Αράου τότε, στηρίζαμε μεγάλη Αράου. Όλο το ελβετικό πρωτάθλημα μονόστιλο, να το δώσει καρφί. Πήγε ένα μεγάλο ταμείο επίσης με την κατάκτηση της Πορτογαλίας, του Euro από την Πορτογαλία. Αυτές είναι οι επιτυχίες του τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι, πάνε και σε μια αποτυχία με ελβετικό, πρόσημο, στην αποτυχία. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, τι να πούμε. Δηλαδή, βρες, τι μάτς έχει αύριο, ΑΕΚ Κέρκυρα, να σας δώσει ΑΕΚ Μπετό Άσο. Δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει αύριο. Ο Λάζαρος θα βάλει αυτόν τον γκολ. Το πιο ωραίο εκείνη τη χρονιά που λες με την Ελβετία, άμα θυμάσαι, ήταν ότι που παίζετε και εσύ και το άλλο το παλικάρι που είναι στην παρέα εδώ πέρα, αλλά δεν είναι ο ντροπαλός της παρέας και δεν έρχεται. Που έπαιζε και αυτό στοίχημα, έπαιζε και εσύ και μοιράζαμε. Ας πούμε, ναι. Έδινε και εσύ, ρε παιδί μου, τα ματσάκια και ήταν και εγώ ένα στον καθένα. Και ρε παιδί μου, έβγαινε αυτό το μάτσο. Και τη μια φορά που αποφάσισα να παίξω τριάδα ελβετικό πρωτάθλημα. 0-3. 0-3. Και όχι απλά 0-3, μιλάμε για πανηγυρικά πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα να παίζει π.χ. Ζυρίχη, Γκρασχόπερ, Σάσο, Ζυρίχη και να βγαίνει 2-4. Στο ντέρμπι το πήγε. 2-4. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για. Τρελά πράγματα. Δεν γίνεται. Να σε ξεσκεπάσω ακόμα περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, θα σας δώσει και ο Στέλιος, όχι μόνο εγώ και ο άλλος ο Χρήστος. Να ξέρετε, να ξέρετε πώς ήταν τα δικά του προγνωστικά. Τα δικά του προγνωστικά και εσείς χρησιμοποιήστε τα. Όπως θέλετε. Αυτό ακριβώς. Με όποιο τρόπο θέλετε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Φενέρμπαχτσε ΠΑΟΚ. Έχουμε συνάντηση για να πάμε να δούμε τον αγώνα. Μου λέει, περίμενε, λέει, να πάω να παίξω ένα στοίχημα. Άντε, λέω, πάνε. Και έρχεται και μου το δείχνει. Έπαθα εγκεφαλικό. Ναι, αφού δεν τον έπνιξα εκεί. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό που ξέρεις ότι πού θα δώσει την καρδιά. Αφού ξέρεις ότι ό,τι παίζεις έχετε το ανάποδο. Και εγώ πήγα, έπαιξε και ήρθε και το ανάποδο. Λοιπόν, όχι, λέει, έβαλα, λέει, άσο στη Φενέρμπαχτσε, λέει, για καρδιά. Λέει σε αυτούς, λέει, ναι, λέει, το πέτυχα. Και το πέτυχε ο άτιμος. Και πήγε και ταμείο. Να τα λέμε για αυτά. Σωστό, διπλά κερδισμένοι βγήκαμε. Οπότε αυτό που θα γίνει, θα δώσουμε μονόστιλο τη Super League. Εγώ αυτό που θα πρότεινα θα ήταν ή όλα όπως θα δώσουμε ή όλα ανάποδα. Είσαι σύστημα. Όχι, ό,τι δώσει, ο Στέλιος ανάποδο. Μονόστιλο, ό,τι δώσουμε. Το παίξουμε και εμείς. Ένα ευρώ. Ή όλα έτσι, ή όλα διπλή ευκαιρία ανάποδο. Πριν που μιλούσαμε για Ελβετία, πριν περάσουμε στο θέμα της Super League, να πούμε ότι οι Young Boys μετά από 8 χρόνια κυριαρχίας της Βασιλείας κέρδισε το πρωτάθλημα. Young Boys κέρδισε το πρωτάθλημα. Μπράβο, μετά, μετά το 1985-86, δηλαδή για μια 32 χρόνια. Απίστευτες στιγμές για την ομάδα των Young Boys. Η Αράου που είπες πριν, νομίζω. Η Αράου έπεσε κατηγορία. Β' εθνική είναι. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τα θέματά μας. Ξάνθη Λάρισα. Τώρα εδώ πέρα ξεκινάμε. Ξάνθη Λάρισα. Να έχουμε δίπλα λίγο και τη βαθμολογία να τη θυμόμαστε, αν γίνεται έτσι. Τώρα, να μας φτιάξεις. Αυτός εδώ πιστεύω είναι αγώνας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε οπότε μέχρι να βρεις και εσύ τη βαθμολογία, να ξεκινήσουμε από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έτσι. Να σχολιάσουμε αν. Θέλει να το δώσουμε εκεί πέρα, γιατί έχουμε να δώσουμε εκεί πέρα και τέτοιο, όπως λένε, και ρεπορτάζ. Ή να κλείσουμε. Να πούμε για τα υπόλοιπα και να κλείσουμε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οπότε ας ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα. Ξεκινάμε λοιπόν. Με τις δύο πρωταθλήτριες ανακοινώσεων, τολμώ να πω έτσι. Ξάνθη ΑΕΛ, σωστός. Έχουμε Πανόπουλος Κούγιας. Έχουμε αναμένεται οπτικό ακουστικό υπερθέαμα. Στις ανακοινώσεις. Εδώ κάνεις refresh F5. Έχεις F5 ανά 10 λεπτά. Σαν DPG στο Instagram. Τώρα που είπες, οι ανακοινώσεις. Στις ανακοινώσεις, νομίζω ότι πιο απολαυστικός είναι ο Πανόπουλος. Συμφωνώ. Και πιο πολλά χρόνια στο κουρμπέτι. Συμφωνώ. Απλά ο Κούγιας έχει πιο μεγάλες, πιο βαριές, πιο βαρύγδουπες ανακοινώσεις. Όχι, okay, είχε και μια σύντομη τώρα στο παιχνίδι με την ΑΚ, νομίζω κάτι είχε βγάλει. Αλλά δεν θυμάμαι. Σύντομη. Μάλλον δεν την έγραψε αυτός. Τέλος πάντων. Γιατί τώρα ποιος πρόεδρος. Εντάξει, που λέει ο λόγος, εσύ ηρέμησε. Τώρα. Ισχύει, ο,
Ο Πανόπουλος έχει μια μεγαλύτερη καλτήλα, ας πούμε. Μιλάμε για τον άνθρωπο που είχε ανεβεί στο παπί με τον Μπελέ. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιο. Μ' αρέσει. Μιλάμε αρέσει. Για τέτοιο άνθρωπο. Ωραία είναι αυτό. Εντάξει. Είναι καλτήλα, είναι ωραίο ο άνθρωπο. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ γουστάρω καλτ, φίλε. Είναι. Δηλαδή... Η πιο καλτ μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι ο Μάκης Ψωμιάδης. Εντάξει, Μάκης Ψωμιάδης δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται. Αγαπούλα, αγαπούλα. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Αλλά και ο Πανόπουλος κρατάει ψηλά τη σημαία, έτσι. Όχι, ο Πανόπουλος είναι ξύλα. Δηλαδή, αν φύγουν πλέον. Αν φύγουν και αυτοί οι παράγοντες. Αν φύγουν πλέον και αυτοί οι παράγοντες, τι θα μείνει. Υπέγραν, βγάλανε ανακοίνωση που στο τέλος έλεγε φυλάκια. Τι άλλο. Είναι ωραίο. Ξέρεις κάτι. Όπως εγώ γουστάρω και τον γούσταρα μάλλον, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας του Πανσεραϊκού. Έφυγε, παραιτήθηκε ο συγκεκριμένος. Στα social media. Ήταν ωραίος. Ήταν θεούλης ο τύπος. Ο συγκεκριμένος τι θα παραιτήθηκε λογικά με τέτοιο βιογραφικό. Θα πείτε τον πήρε καμιά πολυεθνική για social media. Τον έκραζαν όμως στον Πανσερικό. Ναι, γιατί ότι πηδάει από το καράβι και δεν συμμαζεύεται. Γιατί... Ναι, τέλος πάντων, έχει γίνει ένα σκηνικό, αλλά παρετήθηκε. Δεν έχει αναλάβει. Μάλιστα, δεν μάλιστα. Στο Πανσερικό. Τέλος πάντων, αλλά πάμε λίγο και στα αγωνιστικά. Ωραία, γιατί να έχουμε λίγο και την βαθμολογία δίπλα. Ναι, δίπλα τώρα. Ξεκινάμε. Δίπλα, ωραία. Έτσι... Αλλά. Πετύχαμε εδώ πέρα το high tech. Δηλαδή, Παπαντονίου, high tech. Και στοιχηματζή. Να τα κρατήσετε αυτά. Για μελλοντική χρήση. Ό,τι χρειαστεί, στείλτε τα μήνυματά σα. Έχει κάνει, βρε. FM και ενώ το μήνυμά σα. FM και ενώ το μήνυμά σα. Στο 54526. Απορίες τεχνολογικής και στοιχηματικής φύσεως. Αποστέλνουμε στο 54526. Έλα, σε έφτιαξε, έλα, γκρινιάρι, λοιπόν, έλα. Πάμε, ξάνθια, έλα. Κάτσε, περίμενε, δεν το έφτιαξε. Κοίτα, μην κάνει κανένα κλικ στο άλλο το παράθυρο και χάσει τη βαθμολογία. Όχι, δεν το χάνω. Περίμενε. Όχι, εγώ θα το κάνω. Όχι. Δεν έχει τέτοια. Κάτσε. Πάνω που το έχεις καταφέρει. Τέλος πάντων. Άστο. Τέλος πάντων. Ξάνθια ΑΕΛ. Δεν έχει τώρα. Βαθμολογία θα τη δούμε τώρα. Ό,τι θυμόμαστε. Τώρα θα το κάνουμε διαφορετικά. Τη βρήκα τη δουλειά. Ξάνθια ΑΕΛ. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε την Ξάνθη στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Ισοβαθμή για την ακρίβεια είναι στην πέμπτη. Ισοβαθμή με τον Αστέρα Τρίπολης 39 βαθμούς. Και έχουμε τη Λαμία να βρίσκεται στους 30. Λαμία, Λάρισα να βρίσκεται στους 30. Πού? Στους 30 βαθμούς. Άσος, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε εδώ ότι υπάρχει ξεκάθαρο το κίνητρο. Δηλαδή, η ομάδα πάει να... Έχουμε την Ξάνθη, η οποία έχει μια καλή έδρα. Πάει για πεντάδα. Η πέμπτη θέση βγάζει Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Ναι. Οπότε, εφόσον η πέμπτη θέση βγάζει Ευρώπη, η Λάρισα δεν κινδυνεύει. Οπότε με δελεάζει, όχι δεν συμφωνώ εγώ, εμένα με δελεάζει το χ. Εγώ συμφωνώ στον Άσο πάντως. Με δελεάζει το χ, γιατί άμα η Λάρισα πει θα παίξω άμυνα, έχει κάνει κάτι άμυνες μπετόν αρμέ εκεί πέρα, ατσάλινες, και μπορεί και να το κρατήσει το 0 η Λάρισα. Εγώ βάζω ψήφο εμπιστοσύνη στη Λάρισα. Θα το πω χ εγώ. Χ, δύο ή χ. Χ, ξέρω. Ξέρω χ, εγώ επιμένω στο αν θέλουμε να ανεβεί απόδοση, γιατί ο Άσος, θα τσεκάρουμε τώρα τις αποδόσεις, ίσως να είναι χαμηλός. Καλά, άσε τώρα τις αποδόσεις. Άσε στο συνδυασμό Μάντερ 2,5, δηλαδή κλειστό μάτς 1-0, 2-0. Και μεγάλη ανατροπή, η Ίντερ γυρίζει 2-1 το μάτς με τη Γιουβέντους. Άντε ρε. Στο 68 βρισκόμαστε. Το γυρίζει 2-1 η Ίντερ, η οποία αγωνίζεται με 10 παίχτες. Ναι, έφαγε τέτοιο. Μιλάμε δηλαδή αυτοκτονία η Γιουβέ. Θα το πάρει μεγάλη Νάπολη. Να το δούμε. Έλα, φίλε, να με Νάπολη και δεν συμμαζεύεται. Να το δούμε. Οπότε είμαστε, οι δύο λένε άσο το Ξάνθη Λάρισα και ο ένας λέει χ. Χ. Καλά, ξεκινήσαμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Κέρκυρα ΑΕΚ. Μπορούμε να παραβλέψουμε το επόμενο, πάμε στο μεθεπόμενο. Γιατί το Κέρκυρα ΑΕΚ, διπλό από ημίχρονο. Διπλό με ένα γκολ διαφορά. Διπλό, ας πούμε, οι στοιχηματικές μπορεί να σε βάλουν να πληρώσεις για την απόδοση της ΑΕΚ. Η Κέρκυρα δεν πάει πουθενά, 21 βαθμούς. 15η θέση. Απέχει ήδη, πάει για υποβασμό. Ακριβώς από πάνω της βρίσκεται η Λαμία, 5 βαθμούς ψηλότερα. Δύσκολα όπως καταλαβαίνει κανείς τα πράγματα. Δηλαδή, έχει κίνητρο πάντως η Κέρκυρα, αλλά. Έχει, εντάξει. Αλλά θέλει θαύμα. Θέλει δύο νίκες και στραβοπάτημα της Λαμίας ταυτόχρονα δεν γίνεται. Ναι. Οπότε. Αστέρας Τρίπολης, Απόλλων Σμύρνης. Αστέρας Τρίπολης. Και εδώ μονόπατο το ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι ανάλογο με το Ξάνθη Λάρισα, ναι, το παιχνίδι αυτό. Και τώρα βλέπω και... Κοίταξε,
Συμφωνώ από την άποψη μου. Έχω έναν ενδιασμό ότι ο Απόλλων παλεύει για να μην βρεθεί στον υποβιβασμό. Γιατί νομίζω έχει ένα βαθμό 20, διαφορά από το... 29 βαθμούς έχει ο Απόλλων Σμύρνης και η Κέρκυρα που είναι στην 15η θέση. Δεν έβλεπα καλά 21, από εδώ μακριά. Ναι, λοιπόν, έχουμε δώσει μια άχαστη τριάδα από ό,τι βλέπω εδώ. Έχουμε Αστέρα Τρίπολης. Ο Άσος είναι 1,22. ΑΕΚ το διπλό είναι 1,20. Και Ξάνθη ο Άσος είναι 1,30. Δηλαδή το τώρα αυτά τα τρία. Το αν πολλαπλασιαστούν αυτά τα τρία. Ζήτημα να βγάζουν διάδα, τριάδα διπλασιασμού. Εφού το είπαμε ότι θα το πάμε όλο μονόστιλο, μαζί. Μονόστιλο, ωραία, έτσι. Πάμε. Καρφί. Πάμε, λοιπόν, μονόστιλο. Μισό λεπτό, το χ πόσο δίνει στην Ξάνθη. Τώρα πέντε. Φίλε, πέντε, ορίστε. Εγώ ανεβαίνω. Δεν θα πάμε βάσει απόδοση, θα πάμε το τι βλέπουμε. Ωραία, ωραία, πάμε. Λαμία Παζιάννενα. Ωραία, εδώ εμένα με τριγκάρι να πάμε στην κόντρα. Δηλαδή. Στο χ2. Διπλή ευκαιρία. Διπλή ευκαιρία, Αν και το βλέπω άσο, αλλά εντάξει. Άσο χ θα το έπαιζα εγώ αυτό. Εγώ θα το έπαιζα. Πάμε χ. Πάμε χ. Χ2 ή άσο χ. Λοιπόν, η Λαμία για την ακρίβεια ή μάλλον πάμε χ. Η Λαμία είναι στις 26, η Κέρκυρα είναι στις 21. Με ένα βαθμό η Λαμία πηγαίνει στο σύν 6 από την Κέρκυρα. Σώζεται, οπότε πάμε στο χ. Ναι, δεν έχει λόγο να ρισκάρει. Πάμε στο χ. Αυτό είναι ντέρμπι, νομίζω το επόμενο. Εντάξει. Λεβαδιακός Ατρόμητος. Νομίζω ότι εγώ θα ποντάρω στον φίλο μου τον Ουάρντα. Στο φίλο σου? Δεν φίλο μου, εντάξει, εντός εικόνα δεν το έχω δει το παλικάρι, αλλά είναι μορφή. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Πιστεύω άνετα θα μπορούσα να κάνω παρέα με τον Ουάρντα. Πολύ άνετα. Φίλε, είναι μεγάλη μορφή. Εγώ γουστάρω Ουάρντα. Και τραγουδάτε μαζί τα βράδια. Εντάξει, για τον Ουάρντα να κάνω εδώ μια παρένθεση. Κυκλοφορούν διάφορα print screen τα οποία δεν είναι προϊόν Photoshop, είναι κανονικά. Δεν το ξέρουμε. Okay, αυτό, δεν το ξέρουμε αυτό, η αλήθεια είναι. Κυκλοφορούν, okay, αριστερά, ωραία. Ναι. Κυκλοφορούν διάφορα print screen από διάφορα πεσήματα που κάνει. Είναι μεγάλος γήπας. Δεν ξέρω, μην τέλος πάντων. Έτσι λένε στην πιάτσα. Τώρα το τι, όχι μόνο αριστερά. Έτσι λένε στην πιάτσα, παλαιότερα έχει αντιμετωπίσει και πρόβλημα. Τέλος πάντων, έτσι λένε, αλλά οκ, okay, θα δείξει. Αλλά εγώ είναι μορφή γενικότερα. Είναι μορφή. Γενικότερα το ότι ας πούμε με το αεροδρόμιο που κοιμήθηκε και έκανε. Είναι. Να βγει μαζί του. Είναι για πύρες να σου λέει. Είναι να βγεις. Θέλω να σου πω κάτι, οι ποδοσφαιριστές έτσι με τα πεσήματα και με αυτά και όλα. Εντάξει, άμα δεν το κάνει ποδοσφαιριστής, ποιος θα τα κάνει. Ισχύει. Όποιος και αν δεν θέλει, το ίδιο θα κάνει. Πιστεύω ότι αν ήμασταν εμείς οι τρεις ποδοσφαιριστές, ας πούμε, πιστεύω θα κάναμε. Εμείς οι τρεις. Ναι, πολλά πράγματα. Θα κάνω. Θα γινόμασταν διαφορετικά. Πάμε στο Ολυμπιακός Πανετολικός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι θα θέλει την νίκη. Για να παραμείνει τρίτη θέση. Να μην τον προσπεράσει ο Ατρόμητος. Και εντός έδρας μια χαρά, τίποτα. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ, εντάξει, κοίταξε, δεν, μπορεί, δεν είναι κακός ο Πανετολικός. Δηλαδή δεν είναι κακός ο Πανετολικός. Εδώ δεν είναι κακός ο Πανετολικός. Απλώς έχει κίνητρο ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να παραμείνει στην τρίτη θέση. Αυτό για να μην τη χάσει από τον Ατρόμητο. Αλλά Πανετολικό... Θα ήταν νορμάλ όμως και διπλή ευκαιρία, όχι. Εδώ θα μπορούσε να γίνει... Έχει πάτημα μια κόντρα. Έχει Τραγιανό Δέλα, ο Πανετολικός, έτσι. Έχει στρώσει την ομάδα. Όμορφο και ωραία, τον έχουμε δει. Και ο ΠΑΟΚ, βέβαια στο Καρισκάκι αγωνίζονται. Αλλά και ο ΠΑΟΚ έφτιασε αίμα για να περάσει από εκεί μέσα. Τα θυμόμαστε με τον γκολ του Πρίγκεβιτς στο τέλος. Καλή ομάδα, στρωμένη ομάδα, γιατί όχι. Ακόμα και γυρίζει ο Ολυμπιακός, δεν θεωρώ εδώ πέρα. Μπορεί να πάει σε κάποιο handicap κάποιο. Δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει εύκολα. Εγώ το πιστεύω αυτό. Συμφωνείς εσύ αυτό? Συμφωνώ, ναι. Αφού το είπα ότι παίζει και το όχι. Πάμε και στο, εντάξει, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα το πούμε πιο μετά. Θα το πάμε για σβήσιμο, για κλείσιμο. Πλατανιάς Πανιόνιος, νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα. Πανιόνιος και τα μυαλά στα κάγκελα. Ο Πλατανιάς είναι. Τίποτα. Ο Πλατανιάς δεν είναι. Αδιάφορος. Ο Πλατανιάς δεν είναι. Έχει αποδεσμεύσει τους περισσότερους παίκτες. Βέβαια, για αποδέσμευση. Εντάξει, εφόσον πέφτει η Β' Εθνική, ρε φίλε. Αυτό ακριβώς. Πέφτει η Β' Εθνική. Σχέδια για τη νέα σεζόν και όλα τα σχετικά. Έχει κουνήσει μαντήλι, καθώς είναι στη 16η θέση με 10 βαθμούς. Τώρα πάμε και στο. Παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου, αλλά πριν πάμε εκεί να δώσουμε και λίγο το ρεπορτάζ το πώς έχει, καθώς έχουμε τις αποστολές των δύο προπονητών, των ανθρώπων που θα κληθούν να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Να πάμε στην ενδεκάδα του Λουτσέσκου. Και βάσει των δικημών το οποίο έκανε κάτω από τα δοκάρια, θα καθίσει κατά πάσα πιθανότητα, όπως λέει το ρεπορτάζ, ο Πασχαλάκης, με τον Μάτος να επιστρέφει στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Βιερίνια στο αριστερό. Και τους Κρέσπο και Βαρέλα να είναι οι δύο οι οποίοι θα
είναι στο κέντρο της άμυνας του δικεφάλου του Βορρά. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όπως όλα δείχνουν, παρτενέρ του Μαουρίσιο θα είναι ο Σαχόφ, με τους Μπίσεσβαρ και Μακ να έχουν προβάδισμα για τα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, και φυσικά στην κορυφή της επίθεσης του ΠΑΟΚ θα είναι ο κίλερ του δικεφάλου του Βορρά, ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Πάμε και στον Παναθηναϊκό, όπου και εκεί πέρα θα το πάει το πράγμα ο Ζουνίδης, όπως στην τέτοια, όπως η Νέα Σμύρνη. Καθώς, μισό λεπτάκι εδώ να το βρούμε. Καθώς ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Κάτω από τα, δοκάρια θα είναι ο Βλαχοδήμος. Στην τετράδα της άμυνας θα είναι ο Ινσουά, ο Κολοβέτσιος, ο Κουρμπέλης και ο Ιόχανσον. Ως αμυντικά χαφ θα είναι ο Κάτσι και ο Τσανθάρης. Ας πρόμοβρω εδώ πέρα αυτό το δίδυμο. Ναι, ένα δίδυμο από τα παλιά. Από αριστερά θα βάλει τον Μουνιέ, από τα δεξιά τον Λουτ, και στην επίθεση θα είναι ο Δόνης μαζί με τον Λουτσιάνο. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα των δύο ομάδων. Πώς το βλέπετε το παιχνίδι? Δεν το βλέπω εύκολο για το δικέφαλο του Βορρά. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ του έχει πάρει τον αέρα στα τελευταία παιχνίδια, στα τελευταία δύο χρόνια δηλαδή, όποτε παίζει με τον Παναθηναϊκό, έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Και τεσσάρα στην Τούμπα. Είτε εκτός είτε εντός. Απλά, αν ήταν στην Τούμπα, θα σου έλεγα και τώρα. Μπορεί να το πάρει ο ΠΑΟΚ και με διαφορά, τρία γκολ και όλα τα σχετικά. Ο Παναθηναϊκός με όλα αυτά που γίνονται, και ακόμα με όλη αυτή την αβεβαιότητα που ακόμα πλανάται, έχει βγάλει μια μεγάλη συσπήρωση. Συσπήρωση είχε όλη τη χρονιά μάλλον, αλλά έχει αυξηθεί αυτή η συσπήρωση. Δηλαδή, ακόμα και την προηγούμενη αγωνιστική κάποιοι τον είχαν ξεγραμμένο, outsider δινόταν μες στον Πανιόνιο και πήρε το διπλό και εύκολα μάλιστα, έτσι. Νωρίτερα, μέσα στο Καραϊσκάκι, προηγουμένως, με ό,τι αυτό συνεπάγει, το Ολυμπιακός ο φετινός, τα πάμε και νωρίτερα, είναι τραγικός, αλλά τα βρήκε ο Ολυμπιακός μπαστούνια, ο Παναθηναϊκός πήρε εκεί το χ. Γενικά, ναι, δεν ξέρω. Αυτό το δίδυμο, δεν ξέρω. Ο Τζανδάρης και ο Κάτσε είναι καλό δίδυμο. Δεν πιστεύω ότι θα είναι αύριο, θα έχουν δίθεν μειωμένη απόδοση και άλλα τέτοια. Όχι, που λέγανε κάποιοι. Δεν υπάρχουν. Ναι, εντάξει. Ο Τζανδάρης δεν έχει κανένα λόγο. Μεγάλα τρεξίματα. Ειδικά ο Κάτσε έχει απίστευτο πνευμόνια. Πολλά τρεξίματα. Οπότε, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο ο Δικαίωμα Βορρά θα έχει ένα εύκολο απόγευμα αύριο. Και μιλάμε για ένα Παναθηναϊκό ο οποίος πλέον παίζει ουσιαστικά για τη φανέλα. Έτσι. Οι παίκτες παίζουν με πολύ πάθος και νομίζω παίζουν για το σύλλογο. Νομίζω περισσότερο παίζουν για τον προπονητή τους, γιατί ο Παναθηναϊκός που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό περισσότερο είναι ο προπονητής του, είναι ο Ζουνίδης, γιατί αυτούς τους κρατάει. Αυτούς τους κρατάει. Και άμα δεν ήταν ο Ζουνίδης, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα στον Παναθηναϊκό. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, ένας σοβαρός ΠΑΟΚ, και αυτός ο ΠΑΟΚ ο οποίος τις τελευταίες αγωνιστικές τον έχουμε δει και όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο τέτοιος, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να πάρει ένα διπλό στη Λεωφόρο. Νομίζω ότι είναι ένα καλό τεστ εν ώψη του τελικού κυπέλου Ελλάδος στις 10 του Μάη. Απλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ένα εύκολο διπλό. Και σε καμία φανώς, περίπτωση, καλά, δεν μπορούμε να προδικάζουμε, μπορεί να σου βγει το παιχνίδι, μπορεί ακριβώς, να σου βγει το παιχνίδι, να τελειώσει 0-3. Αλλά αυτό ακριβώς το γεγονός, ότι δεν έχει λόγο, σε λίγο καιρό είναι ο τελικός κυπέλου, δεν έχεις λόγο να ρισκάρεις και πολλά, δηλαδή να ρισκάρει κάποιος που έχει κάποιο τραυματισμό. Οπότε έχει τη συσπήρωση ο Παναθηναϊκός. Περιμένω κάτι σε 0-1-1-2. Δηλαδή νίκη με ένα γκολ διαφορά. Την τεσσάρα που είδαμε. Ναι, είναι δύσκολο να την κάνουμε. Πολύ δύσκολο. Όχι, δεν πιστεύω, αλλά εντάξει, όλα είναι πιθανά. Η μπάλα γυρίζει. Μ' αρέσει το ότι δεν είναι. Με βάση το ρεπορτάζ, δεν αναμένεται να δούμε βασικό Ελκαντουρί. Συμφωνώ. Όπως είδαμε απέναντι στην Ξάνθη. Νομίζω ότι ο Μπίσεσβαρ ήταν η καλύτερη επιλογή από τον. Από το Λουτσέσκο. Λοιπόν, είναι και 33, πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Λίμπερο 107,4 στην εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις. Εδώ είμαστε παρέα από τις 10, θα πάμε έως και τις 12 με Βασίλη Καβαδία
να είναι στην κονσόλα του ήχου. Το είπα τον Ιούνιο να βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο, εδώ παρέα με τους δύο Χρήστους, να κρατάνε τόσο σε εμένα συντροφιά όσο και σε εσάς. Να πούμε ότι μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας είναι μόνο με SMS, πληκτρολογείτε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54526. Σήμερα δεν ανοίξαμε γράμμες, καθώς εδώ οι καλεσμένοι μου ήταν ομιλητικοί και ήταν ασυγκράτητοι. Θες να πεις ότι εμέσως φημώνουμε το λαό του Λίμπερο 107,4. Όχι, δεν φημώνουμε κανέναν, ο Λίμπερο είναι ελεύθερος, το έχουμε πει, το ξέρει όλος ο κόσμος. Απλώς, ας πούμε, σας είδα έτσι φορτσάτους και δεν ήθελα να κόψω τον ηρμό των σκέψεων και των απόψεών σας. Ακριβώς. Λοιπόν, μακελιό γίνεται στην Ιταλία. 2-2 στο 87. Ισοφαρίζει η Γιουβέντους. Επαναλαμβάνουμε, συνεχίζει με 10 παίχτες η Ίντερ. Αγωνίζεται από το 15. Βρισκόμαστε πλέον στο 88. Απομένουν 5 λεπτά για να κάνει και αυτή με τη σειρά της την ανατροπή η Γιουβέντους και να παραμείνει στην πρώτη θέση. Σε κόβει για τέτοιο, για Γιουβεντίνο. Νάπολη. Νάπολη. Γιατί έτσι όπως το είπες, σε πήγα να σε παρεξηγήσω. Γίνεται μακελιό όμως. Μ' αρέσουν οι ανατροπές και όλα αυτά. Βασικά νομίζω είσαι από τους τύπους που αγαπάνε να στηρίζουν τα outsider. Ναι. Γι' αυτό είσαι και λίβερ, λέει. Ξένες πληγές. Ξένες πληγές. Σύπα, φέτος η Liverpool θα πάει τελικό Champions League. Και συμπτωματικά αυτή τη στιγμή η R2 δείχνει τα συνδυγμότητα. Να, θα δείξει τώρα τον μεσημεριανό αγώνα. Και τη σφαγή στο 87 που είπαμε νωρίτερα. Δεν την έδειξε σφαγή στο 87. Πόλεμο στη μεγάλη Liverpool. Τα έδειξε, αλλά τα πέρασε τα γρήγορα. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε λίγο στα θέματά μας και θα ήθελα ένα σχόλιο για Λουτσέσκου. Λουτσέσκου, ο οποίος νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο που χαρακτηρίζει και είναι σημείο αναφοράς για τον φετινό ΠΑΟΚ. Καθώς ξεκίνησε και πήρε μια ομάδα σε μια περίεργη κατάσταση. Στην αρχή είχε κάποια σκαμπεναβάσματα, είχε τα θέματά του κτλ. Και μετά νομίζω το πράγμα ίσιοσε. Και νομίζω ότι ακόμα και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ και μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει με Ολυμπιακό και ΑΕΚ και τις δικαστικές αποφάσεις, τα συλλαλητήρια και όλα αυτές τις ιστορίες, ο πόλεμος των μίντια κατά του ΠΑΟΚ από τους τηλεοπτικούς σταθμούς της Αθήνας και δεν συμμαζεύεται, κατάφερε να συγκρατήσει τους παίκτες του αφοσιωμένους στον στόχο που έχουν, να σκέφτονται μόνο αυτά που αφορούν τα αγωνιστικά και όλα τα άλλα. Δηλαδή αυτό το χρεώνω και στον Λουτσέσκου, ο οποίος είναι και το αφεντικό των αποδητήρων. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε σε αυτό, για το ότι αν το πιστώνετε αυτό στο Λουτσέσκου για την φετινή σεζόν. Σαφώς το πιστώνετε αυτό Λουτσέσκου. Μας έδειξε κιόλας ότι χρειάζεται, για ακόμη μια φορά μας θύμισε μάλλον, να έχουμε υπομονή. Γιατί το καλοκαίρι με τα πρώτα επιτυχή αποτελέσματα στις πρώτες αγωνιστικές θέλαμε να τον φάμε λίγο κι αυτόν, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι ένα θέμα το ότι έχουμε θέμα υπομονής γενικότερα αυτό. Και σαν Έλληνες γενικότερα έχουμε θέμα με την υπομονή. Και ειδικότερα που ο πάγκος του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια ήταν ηλεκτρικός, έτσι. Ναι, εντάξει, μετά τον Φερνάντο Σάντος. Μετά τον Φερνάντο Σάντος δεν έβγαλε άλλος προπονητής τη χρονιά ολόκληρη. Κανένας. Όχι. Ναι, ίσως ο Χάβος. Ίσως ο Χάβος δεν την τελείωσε. Νομίζω ο Χάβος αντικατέστησε τον Δεμιτζάκη. Ναι, αλλά την τελείωσε τη σεζόν μετά ο Χάβος. Ναι, αλλά ενώ να πάρει την ομάδα ο άνθρωπος, να την κάνει η προετοιμασία, να κυλήσει σεζόν όμορφα και ωραία. Ο Ίβιτς ήταν ο τελευταίος, ο οποίος αποχώρησε μετά για να δημιουργήσει. Ο Λουτσέσκου μου δίνει την εντύπωση ότι ορίμασε μαζί με τον ΠΑΟΚ. Ότι ξεκίνησε ίσως λίγο άγουρα. Ήταν σε ομάδα που παίζει άλλο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλία με την Ξάνθη. Χρειάστηκε ένα χρόνο. Όπως ακριβώς και ο ΠΑΟΚ έπρεπε να μπει στο mood του πρωταθλητισμού και στο mood του κυνηγάω το πρωτάθλημα, θα πάρω το πρωτάθλημα, θα γίνω πρωταθλητής. Σε αυτή τη διαδικασία ορίμανσης όλου του οργανισμού του ΠΑΟΚ, από τους παίχτες μέχρι τους οπαδούς, γιατί υπήρξε ορίμανση των οπαδών, το είδαμε και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ορίμανσης όλου του οργανισμού που ονομάζεται ΠΑΟΚ, παράλληλα υπήρξε και ορίμανση, πιστεύω, η προσωπική ορίμανση του Λουτσέσκου. Χρήστο, εσύ από την άλλη πλευρά, το άλλο extreme εδώ της υπόθεσης. Πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου έδειξε ότι είναι ένας καλός προπονητής σε μια ομάδα όπως την Ξάνθη και ερχόμενος στον ΠΑΟΚ έδειξε ότι μπορεί να σταθεί και σε πιο απαιτητικό επίπεδο, παραλαμβάνοντας ένα πράγμα, γιατί η ομάδα δεν ήταν αυτό που παρέλαβε,
και μέσα σε δύο μήνες με πολλή υπομονή κατάφερε να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Εντάξει, το, αυτό που είχε πει παλιότερα ο Άγγελος ότι γύρισε το κουμπί, το κουμπί γύρισε στην Ξάνθη. Που έκανε αυτό το μεγάλο rotation που τους άλλαξε όλους, έβαλε τους Έλληνες μέσα πασχαλάκηδες και δεν συμμαζεύεται ιστορίες εκεί. Και μετά το πήρε σερί. Από εκεί πέρα άλλαξε το, γύρισε το κουμπί, άλλαξε το ρου της ιστορίας και το πήγε σερί. Και νομίζω ότι αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ για πιθανή αναπροσαρμογή συμβολέου και ανανέωση του συμβολέου με τον Λουτσέσκου, νομίζω ότι είναι. Εντάξει, φυσικά είναι λίγο άκυρο να μιλάμε τώρα για ανανέωση συμβολέου και δεν συμμαζεύεται, αλλά πάνω στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Ρουμάνο, νομίζω ότι το δικαιούται, το κέρδισε με την αξία του. Εννοείται. Και νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει πλέον έναν προπονητή, ο οποίος θα κάθεται στον πάγκο εκεί και θα τον αφήσουν να δουλέψει. Ναι, θα πρέπει να αποκτήσει μια προπονητική σταθερότητα για να έχει συνέχεια. Να έχει διάρκεια, αυτό ακριβώς. Επίσης, καλό θα είναι οι μεταγραφές του καλοκαιριού να γίνουν από τον ίδιο. Δηλαδή, οι επιλογές δεν είναι δικές του. Γιατί φέτος το πράγμα ήταν λίγο περίεργο. Δηλαδή, αποκλείστηκε την Έστερσουτ και μετά ήρθαν οι μεταγραφές. Οπότε, άλλους παίκτες τους βρήκε. Τους βρήκε έτοιμοι, είχαν έρθει ήδη. Με άλλη ομάδα ξεκίνησε, με άλλη ομάδα κατέληξε. Οπότε καλό είναι να γίνουν από τον Ιούνιο προσθήκες δικές του όμως. Δικές του. Σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή. Okay, εντάξει. Εντάξει, και μετά είναι μια άλλη πρόμηση συζήτηση ακόμα. Δηλαδή ναι, έχουμε το πώς θα διαχειριστεί ο Λουτσέσκου του χρόνου πρωτάθλημα και Ευρώπη μαζί είναι μια. Και πώς θα μπορέσει να οριμάσει ακόμα περισσότερο. Να ανοίξει το rotation και όλα τα σχετικά, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Και το θέμα διαχείρισης που είπες, το θέμα διαχείρισης εγώ το βάζω και σε μια άλλη βάση που έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζεσαι μια χρονιά όπως την φετινή. Δηλαδή, ας πούμε, μια χρονιά με την ανεξαρτήτω απόφασης στο τρίτο βαθμό στο ΠΑΟΚ και το ποιος παίρνει τον τίτλο και πώς θα διαχειρίζεσαι και έναν τελικό, είτε τον χάσεις είτε τον κερδίσεις. Γιατί κάτι το οποίο το λέω καιρό και το, νομίζω το λέμε όλοι, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα στην διαχείριση περίεργων καταστάσεων. Νομίζω ότι και ο τρόπος που θα διαχειριστεί όλη η οικογένεια, όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ την φετινή σεζόν θα μας δείξει πάρα πολλά για το πώς θα πάει και η επόμενη, το πώς θα συνεχίσει και η επόμενη. Και εννοείται πάντα μπορείς να παίρνεις μαθήματα, κανείς δεν είναι τέλειος από άποψη διαχείρισης καταστάσεων. Γιατί μπορεί να είπαμε ότι έχει αυτή τη στιγμή το ρόστερ ο Λουτσέσκου έχει διαχειριστεί πολύ καλά όλη την κατάσταση. Το ρόστερ, η ομάδα φαίνεται ανεπηρεάστη. Ένα μεγάλο ρόστερ ειδικά. Που... Αυτό ακριβώς, ένα μεγάλο ρόστερ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπήρξε ίσως και μια κοιλίδα σε όλο αυτό το πράγμα της διαχείρισης. Υπήρξε το μάτς, έτσι, η παρένθεση με τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Και ότι είχε προηγηθεί όλη εκείνη την εβδομάδα, τις προηγούμενες μέρες, ναι, υπάρχουν ελαφρυντικά, ναι, αλλά ισχύει αυτό. Ήταν πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Λοιπόν, FM και εδώ το μήνυμα σας και αποστολή στο 54526. Πριν έχει, αλλά σε κανένα πεντάλεπτο θα κλείσουμε. Πριν όμως κλείσουμε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα αρκετά σημαντικό θέμα. Ένα θέμα που αφορά τις εκλογές που θα γίνουν στην Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ στα τέλη Μαΐου. Ξέρω και γνωρίζω πως δυστυχώς δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Γνωρίζω πως είναι ένα θέμα το οποίο... Εντάξει, δεν είναι από τα θέματα τα οποία πουλάνε. Απλώς εγώ θα ήθελα να το αναφέρω, καθώς ο πρόεδρος, ο Θανάσης Κατσαρής, συμπληρώνει 20 χρόνια στην προεδρία του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Και στο τέλος του Μαΐου, όπως όλα φαίνονται, θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στον προεδρικό θόκο του Δικεφάλου του Βορρά για άλλα 3 χρόνια. Και όπως πάει το πράγμα, για ακόμα μια φορά... θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Είναι κάτι το οποίο με στεναχωρεί, γιατί θα ήθελα
να υπάρχει και μια άλλη άποψη, λίγο το κάτι διαφορετικό, να υπάρχουν νέοι άνθρωποι που θέλουν να διεκδικήσουν πράγματα και να δώσουν λίγο νέο αίμα στην αριστητέχνη, να ασχοληθούν λίγο περισσότερο με την ομάδα, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουν και νέα πρόσωπα. Φυσικά ο Θανάσης Κατσαρής αυτά τα 20 χρόνια, φυσικά όποιος δουλεύει κάνει λάθη, αλλά η προσφορά του είναι τεράστια. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο θεματοφύλακας και ο προστάτης, ο φύλακας άγγελος του δικεφάλου του Βορρά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυτός ο οποίος έχει χτίσει την ομάδα του βόλεϊ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε όλες τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ήταν εκεί πέρα παρόν και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος προστάτευσε την περιουσία του ΠΑΟΚ από τους διάφορους οι οποίοι ήθελαν να εκμεταλλευτούν το γήπεδο της Τούμπας. Και είναι αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα για την νέα Τούμπα μαζί με συνεργασία με τον Σαββίδη. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά και μην ξεχνάμε ότι όλα τα τμήματα του ερασιτέχνης σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, σε μια Ελλάδα της κρίσης, ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος πρωταγωνιστεί σε όλα τα αθλήματα και είναι αυτός ο οποίος έχει δύο ιδιόκτητα γήπεδα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Καμία άλλη ομάδα, σε κανένα άλλο ερασιτεχνικό σωματείο, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Γιατί όλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και νομίζω η διαχείριση που κάνει ο Θανάσης Κατσαρής είναι μια από τις καλύτερες. Είναι μια από τις καλύτερες. Και εκτός από αυτό, το ότι ο Θανάσης Κατσαρής είναι στην θέση αυτή τώρα, το χρονικό διάστημα τώρα που μιλάμε για το γήπεδο, νομίζω ότι δίνει τη δυνατότητα στους φίλους του ΠΑΟΚ να νιώθουν ασφάλεια για το ότι όλα θα πάνε καλά. Φυσικά και ο Σαββίδης δίνει, είναι εγγύηση γι' αυτό, αλλά και ο Κατσαρής ξέρει το πώς να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Απλώς ήθελα να το πω, ήθελα να πω και 2-3 πράγματα για τον Θανάση Κατσαρή σε μια πορεία 20 χρόνων που έχει ζήσει και έχει προσφέρει πάρα πολλά. Απίστευτο στην Ιταλία, το γύρισε η Juventus, το λέγαμε το πριν, γύρισε. Το γύρισε 2-3, έχει γίνει απίστευτο μάτς σήμερα, υπενθυμίζω 0-1 με Douglas Costa στο 13, παίρνει στο 15, κόκκινη κάρτα Ίντερ, το γυρνάει με 10 παίχτες, 2-1 και το έχει γυρίσει μέσα σε 2 λεπτά η Juventus με γκολ στο 87 και στο 89 ο Higuain, στο 2-3, τρομερό διπλό αν μείνει έτσι, καρδιά πρωταθλητή και όλα τα σχετικά. Η Juventus ισχύει αυτό. Να πούμε... Την έφαγες για ακόμα μια φορά. Την Νιάπολη, όλα συνδέονται, τα είπαμε, τα λέγαμε. Τώρα εγώ φταίω να πω και επιβεβαιωθήκαμε. Και επιβεβαιωθήκαμε. Ο άνθρωπος είπε ότι πρωτάθλημα Νάπολη, το είπε σαν σίγουρο, στηρίζει. Και όλοι είδατε τι έγινε, το είδατε live αυτή τη φορά. Παίξτε τα σπίτια σας στη Ιουβέντους εν ολίγης. Καταλάβατε δηλαδή τι γίνεται, αύριο Κερκυράσος. Λοιπόν, θέλω να βάλετε τον επίλογό σας σε αυτή τη δεύτερη εμφάνιση, εσύ ο Χρήστος από το αριστερό extreme εδώ και ο Χρήστος με το περιβραχιόνιο που είσαι από τα δεξιά. Φυσικά νομίζω ότι, πώς να το πάω, θα το πάω τελευταίο τον Χρήστο που με το περιβραχιόνιο γιατί ο αρχικός πάντα πάει να σηκώσει τελευταίο του τρόπαιο. Θέλω τον επίλογό σου, ξέρω εγώ πες ό,τι θες. Ο επίλογός μου θα είναι, εγώ έχω να στείλω βασικά κάτι φιλιά, μόνο φιλιά στην Ήβη και στην Τιάννα. Ακούνε, ναι. Τα χαιρετίσματά μας. Το καλό που τους θέλω δηλαδή. αλλιώς απλά στείλανε μήνυμα, εν πάση περιπτώσει. Τα φιλιά μου. Και εμείς να στείλουμε τα φιλιά μας, και στις δύο. Εντάξει. Αυτά. Αυτά. Εσύ, Captain. Εγώ, όλα καλά να πάνε αύριο. Να τελειώσει το πρωτάθλημα, πρώτα Θεός. Κάτσε, έχουμε και... ακόμα μέλλον. Θα τελειώσει. Να τελειώσει το πρωτάθλημα, ΕΠΑ. να καθαρίζουμε με τα δικαστικά, με τις ιστορίες. Να τελειώνει και αυτό το βάσανο που μας ταλαιπωρεί και να πάμε σε έναν ήρεμο τελικό όπου όλα θα πάνε καλά και ας κερδίσει ο καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Αυτά λοιπόν και εγώ να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στην Κατερίνα η οποία έστειλε και αυτό το μήνυμά της εφόσον έχεις και στέλνεις και εσύ χαιρετίσματα, εντάξει να μην στείλουμε και εμείς. Εδώ γίναμε. Εντάξει. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και αφιερώσεις. Αυτό πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή την εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις με τους Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκονται
τον Σέρι Παπαντονίου και τους δύο Χριστάδες να βρίσκονται πίσω από το μικρόφωνο και να σας κρατάνε συντροφιά από τις 10. Το Βασίλη Καβαδέα να βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10 μαζί με τα Σουτρέλια.